Είναι ιστορικές στιγμές. Θέλω να πεις καλησπέρα ως πρώτο όνομα στη Μαρκίζα που είσαι. Εντάξει. Αν για κάθε φορά πω εγώ καλησπέρα. Εντάξει. Να ξεκινήσω. Ξέρεις, ρε παιδί μου, τα πρώτα τραγούδια. Εγώ που είμαι από φωνή κορμάρα και μετά να βγεις εσύ, ρε παιδί μου, να τα δώσεις όλα. Κατάλαβα. Να τους φτιάξω εγώ όλους και μετά να βγεις εσύ. Κατάλαβα. Νίκο Παπαδόπουλε. Νίκο, καλέ μου φίλε. Ξανά μαζί. Και πάλι μαζί. Και πάλι μαζί. Τι γίνεται, φίλε. Μετά από ένα χρόνο. Ένας χρόνος ήταν μόνο. Μετά από ένα χρόνο. Μου λείπει ήδη στο μάτι, να ξέρεις, φίλε. Ήδη μου λείπει. Είμαι μαζί στο στούντιο 1,5 λεπτό. Ωραία. Και ήδη στο μάτι μου λείπει, να ξέρεις. Ήδη. Δεν μ' άρεσε αυτό. Λέμε γεια σε όλους τους φίλοι που έχουν μπει από το Instagram και μας βλέπουν. Γεια σας, φίλοι καλοί. Γεια σας, φίλοι. Τι γίνεται, για πες. Καλά. Θα πάμε παρέα, δηλαδή θα πηγαίνουμε 10-12. Βάλαμε και δεύτερο, όχι, το χάσε. Εντάξει, κάτσε και δεύτερο, θες, αφού σοφαρίσαμε σε πρώτη φάση, καλά είναι. Λοιπόν, 10-12, ρε φίλε. 10-12. Εγώ 10 ώρα αρχίζω και νιστάζω, να ξέρεις. Γενικά. Εγώ 11.30 άρχισα να καθάρω από το Θανάση πάντα. 11.30 ώρα άρχισα τα παιδιά μου να κατεβάζω. Να μην έπιανε ο Θανάση στοιχηματικά. Ναι. Και εγώ καθόμουν σε μια γωνιά στην καρέκλα μου εκεί πέρα και παίζα με το κινητό. Τώρα δεν θα κάνω αυτό το πράγμα σε σένα όμως. Ρε φίλε, τώρα δεν θα σε αφήσω εγώ να κάνεις. Δεν θα με αφήσει πρώτα απ' όλα να το κάνω. Όχι ότι ο αδερφός Θανάση σε άφηνε. Εντάξει. Προσπαθούσε ο άνθρωπος εκεί πέρα να σου λύσει όλα τα ψυχολογικά σου προβλήματα γιατί εγώ άκουγα, ήμουν ακροατής, να ξέρεις. Ήμουν ακροατής, έστω και σε εκείνο το μισάωρο μέχρι να φτάσω στο σπίτι, άκουγα. Δεν είχα ψυχολογικά προβλήματα. Είχες λίγο τα θεματάκια σου, ρε αγόρι μου. Αυτά τα θέματα τα έχω πάντα γενικότερα. Δεν είναι δηλαδή κάτι που προέκυπτε. Ναι. Είναι κάποια θέματα που τα έχω σταθερά. Η ουσία, κυρίες και κύριοι, για να καταλάβετε και εσείς που δεν είστε ενημερωμένοι, είναι ότι ο Μπαλαντέρ συνεχίζεται. Έτσι. Εγώ να σας πω την αμαρτία μου και τότε. Δώρα, καλή μου φίλη, γεια σου. Δώρα, θυμάσαι. Ήσουν παλιά εδώ ανάμεσα. Λοιπόν, καλή μου φίλη. Έτσι. Μπουγάτσα. Λοιπόν, η ουσία είναι γιατί εδώ πέρα μιλάμε με σταρά τις κουβέντες. Έτσι και δεν κρυβόμαστε. Λοιπόν, εγώ το βράδυ να τα αποφύγω. Ναι. Δεύτερη σέρι σεζόν. Ναι. Εντάξει. Είναι σκληρό το βράδυ. Μου κάτσε και το απόγευμα, ωραίο το απογευματάκι, έρχεσαι νωρίς, τελειώνεις νωρίς. Ναι. Αλλά όταν έσκασε στο τραπέζι το σενάριο να κάνω κουβί ξανά με τον αδελφό. Εντάξει. Γιατί με τον Νίκο Μοσχοβίτη έχουμε χτίσει ένα ραδιοφωνικό μπρόμαντ. Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι αυτό. Και το ανησυχητικό το παραδέχεται και ο ίδιος. Ναι, αλήθεια είναι. Αλήθεια είναι αυτό λοιπόν. Γι' αυτό λοιπόν κάμφθηκαν οι αντιστάσεις μου, Νίκο Μοσχοβίτη. Και είμαστε ξανά εδώ. Αδερφέ, να σου πω λίγο κάτι. Όταν ξεκινούσαμε τη δημοσιογραφία, εντάξει, πριν 10 χρόνια, έτσι. Περάσανε 10 ολόκληρα χρόνια. Όντως. Σοκ. Ναι. Τέλος πάντων, λοιπόν, όταν ξεκινούσαμε τη δημοσιογραφία τότε, ωραία, το κάναμε. Ένας από τους λόγους ήταν ότι δεν έπρεπε να ξυπνάμε νωρίς το πρωί και καλά. Και ήταν πιο απογευματινοβραδινή δουλειά. Ορίστε, να την αδερφέ. Με τα site αυτό έχει πεθάνει λίγο η αλήθεια. Ναι, γιατί ξυπνάμε και πρωί. Okay, αλλά πλέον, έτσι, όταν είχε κάποια θέματα με το πρόγραμμά σου, είπα, ρε φίλε. Το πρόγραμμά σου το προσαρμόσεις έτσι, ούτως ώστε να δουλεύεις μετά το μεσημέρι. Το θέμα, Νίκο μου, όμως, είναι να βρεις και τους ανθρώπους να συνεννοηθείς για να προσαρμόσεις αυτό το πρόγραμμά. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Ναι, αυτό είναι ένα πρόβλημα. Και ξέρεις ότι εγώ έχω έναν άνθρωπο με τον οποίο δεν συνεννοούμε εύκολα. Δεν είναι εύκολο στο να πιάσεις και να το εξηγήσεις. Είναι ένα πρόβλημα αυτό, ναι, έχεις δίκιο. Είναι ένα πρόβλημα. Έχει τα καλά του, αλλά έχει και αυτά τα στραβά του. Σε καταλαβαίνω. Η πραγματικότητα είναι αυτή. Το θέμα είναι να σας κάνουν παρέα μέχρι το επόμενο καλοκαίρι. Ωραία. Στανταράκι είναι αυτό. Θες να κάνουμε από τώρα ένα deal ότι κάπου τον Ιούνιο θα το κλείσουμε το μαγαζί. Ιούνιο θα κλείσουμε όμως. Σαν τη τηλεοράση. Ιούνιο, ναι. Τέλειο Ιουνίου. Ωραία, πότε τελειώνει κορδά, ξέρω εγώ. 20 Ιουνίου. 20 Ιουνίου θα κλείσουμε κι εμείς. Και όπως τα πρωινάδικα θα πάμε να βγάλουμε μια κουμπέ από μια παραλία. Αν και να σου πω, δεν με χαλάει τώρα. Τρεις μέρες μέσα στην εβδομάδα δεν είναι και τίποτα, εντάξει. Το που σου κούει με χαλάει το Σαββατοκύριακο. Τα καλοκαίρια. Ναι, αυτό είναι ένα θέμα. Ναι. Και σκέψου τότε single κιόλα. Τώρα. Ναι. Πού να το κάνει αυτό το πράγμα. Τώρα θα είμαστε single, όχι από επιλογή μα. Κατάλαβε. Έτσι θα μα ερχόταν το χαστούκι. Καλά, για πε την Παπαδόπουλε. Τι από φίλε. Χαιρετάμε του φίλοι που μα στέλνουν στο Instagram. Ωραία. Δώρα γάμι μου γλυκιά, μόνο ένα εδώ πέρα την τρώει και τα απόγευμα. Εμεί πλέον εδώ είμαστε μόνο. Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη. Αυτό είναι. Ωραία. Εμά μα πιέζε κουρούιδε. Να κάνεις και απόγευμα, λέει, θα κάνεις τρεις φορές το βράδυ. Εντάξει, έτσι. Τι απορρε, φίλε, ένα χρόνο με άφησες μόνο με τον Κιλόνι, πήγες εσύ με τον Μουρελί, δεν πρόλαβα να φύγω τρεις μήνες στην Κύπρο να κάνω το φανταρικό μου και αμέσως ξεπόρτισες και πήγες και πήγες σε άλλη αγκαλιά. Δεν πρόλαβα να φύγω να κάνω το φανταρικό μου τρεις μήνες. Και πήγες σε άλλη αγκαλιά. Ναι. Έτσι. Ναι. Αλλά στο τέλος πάλι εδώ γύρισες. Μας ακούνε και από Εδιμβούργο οι φίλοι. Γεια σας, παιδιά. Γεια σου, Κώστα, φίλε μου, καλέ. Μια σου είπε για τρεις μήνες στρατό. 9 μήνες έκανε το παιδί, κανονικά. Η εκπομπή είναι international. Ωραία. Η εκπομπή είναι international. Μας στηρίζει και η Νόβα από ό,τι βλέπω. Ναι. Ωραία. Στέλνει. Για, να πούμε γεια στην Νόβα εδώ από Θεσσαλονίκη. Ναι. Μάλιστα. Χαιρετίσματα στην Ιρό που δεν καταλαβαίνω τι θέλει να μου πει ακριβώς. Για συνέχεια. Κάνει δουλειά το live στο Instagram. Δεν το ξέρω. Και στο Facebook κάνει πάρα πολύ. Το είχαμε κάνει πέρυσι με το Θανάση. Έχει πολύ τέτοιο όμω. Πολύ σαβούρα. Ναι. Το ίδιο δεν έχει. Καλά, εντάξει, τουλάχιστον. Εδώ δεν έδωσε να βάζει δύο ιστορίες ο Κόλλας και τελείωσε μετά. Ό,τι έχει γύρω-γύρω μαζεύεται και εδώ. Σταύρε. Σταύρε, μάλιστα.
Εσύ και στην Καλαμαριά, βεβαίω, να δώσουμε τα χαιρετήματα. Η όμορφη Καλαμαριά. Πολύ μ' αρέσει. Ναι. Πολύ μ' αρέσει η Καλαμαριά. Εσύ θέλω να μου πει, ρε φίλε, πώς υποδέχτηκες αυτό το βραδινό κόνσεπτ. Γιατί για σένα δεν είναι. Δεν έχει ξανακάνει νομίζω βράδυ. Κοίταξε, ξέρει τι γίνεται. Πες μου. Το 8-10 ναι. που ήταν και μπασκετικό και όλα που ήταν πάνω στον τομέα μας. Ναι. Εντάξει. Μου ήταν ευχάριστο. Ερχόταν και μου ρελίσε εδώ πέρα ο οποίος, όπως ξέρεις πολύ καλά, ναι. μιλάμε για έναν άνθρωπο κινητό καφενείο. Εντάξει. Ναι. Ειλικρινά σου μιλάω τη μιλή, δεν κάνω πλάκα. Ειλικρινά. Ναι, ωραία. Είναι μια απόλαυση. Ειλικρινά, δεν κάνω πλάκα. Ναι. Λοιπόν. Οπότε ήταν λίγο πιο. Ήταν μέσα το καφενείο του Μουρελί, αλλά ήταν και μπασκετική εκπομπή, οπότε ήταν πιο δημοσιογραφική, καταλαβες. Ναι. Τώρα αυτό εδώ είναι κάτι διαφορετικό, αλλά με έχει πάει και δύο ώρες πίσω. Αυτό με προβληματίζει. Με προβληματίζει αυτό εκεί το. 12 η ώρα, κατάλαβες. Χτυπάει ένα 12. Αλλά από ένα σημείο και μετά το συνηθίζεις. Καλά, φυσικά όλα τα συνηθίζει από ένα σημείο και μετά. Αυτό είναι αλήθεια. Και εμένα στην αρχή μου χτύπησε άσχημα λίγο πέρυσι, αλλά πέρασε ένα μήνα, πέρασε δύο μήνες, πέρασαν τρεις-τέσσερις μήνες, το συνήθιζα. Επίσης, κοίταξε να σου πω λίγο κάτι. Και σκέψω εγώ και ταξίδι να πάω σπίτι. Στο σπιτάκι μου. Έχεις δίκιο. Στο δικό μου το σπίτι. Δίκιο. Έχω ταξίδι επίσης, εγώ. Να σου πω λίγο κάτι. Ναι. 10-12 τώρα, έτσι. Ωραία, ναι. Αργά το βράδυ. Πέλεγα στο κάνει το σου, το έβγαλε ο Παλίκαρος. Δεν βγαίνει το 1-2. 1-1 το μάτι της εθνικής ομάδας στο 32. Στην πορεία της εκπομπής θα με εξηγήσεις τι είναι. Ναι. Ωραία. Ποιο. Τι είναι το τέτοιο. Τι είναι το Nations League. Αλλά θα μου το εξηγήσεις, θα μου πεις τι γίνεται. Αν κερδίσω σήμερα, αν χάσω, τι παίζει. Ξέρεις ή όχι. Φίλε. Σας έχει φάει στο τέτοιο ρε παιδιά. Δεν ασχολείστε με ελεύθερα θέματα. Δεν ασχολείστε. Θα πω σε λίγο να σας έχει φάει το ρεπορτάζ. Αυτό έχω να πω. Καφενείο Μουρελί, τσίλι καφενείο λέει ο φίλος ο Απόστολος. Θα πάρουμε τον Ατρίδη τηλέφωνο αύριο το βράδυ. Ναι, και θα μας πει τι είναι τώρα εκεί πέρα στο Ταλίν ή Τάλιν για τον Αλέξη Πυρόπουλο. Τάλιν για τον Αλέξη Πυρόπουλο, άρα Τάλιν. Ναι, άρα Τάλιν. Έτσι δεν το λέει ο Αλέξη, είναι Τάλιν και μας εξηγήσει τι είναι το Nations League, ρε φίλε. Ο Ατρίδη που είναι γεμάτο ζωή όταν βγαίνει από το. Από ρεπορτάζ. Αν σε φουτάει το εκεί πέρα Ουγγαρία-Ελλάδα, θα σου πω εγώ. Εγώ Ατρίδη. Τώρα να σου πω λίγο κάτι, ρε φίλε. Έχει βγει από κάτι χαλάστρε, από κάτι κρυονέρια, μεσονέρια, πώ τα λένε. Εντάξει. Δεν έχεις, δεν είσαι σε μια τέτοια κατάσταση. Θα ξεχάσω κάτι Κυριακές μεσημέρι και με έλεγες φεύγω. Μία η ώρα. Πού παίζεις, Νίκο, στη χαλάστρα. Κάτσε, ρε φίλε, πού είναι η χαλάστρα, εδώ δίπλα είναι. Φεύγω, έχω δουλειά. Ναι, ρε φίλε, αλλά έπρεπε να πάω νωρίτερα, κάνω την προετοιμασία μου. Κάποια γήπεδα δεν τα βρίσκεις εύκολα. Ναι. Ο Νίκος με έχει ζήσει πολύ άσχημες κατάστασεις. Στέλνουμε χαιρετίσματα και στον όμορφο Μαρμαρά. Βεβαίως. Στον όμορφο Μαρμαρά. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραία. Όχι, άλλο είναι. Άλλο είναι. Το έχει μακριά, φίλε. Δεν βλέπω. Άλλο είναι. Δεν προλάβαμε να το κλείσουμε καλό στο μαγαζί. Δεν ξέρω αν το προλάβουμε το άλλο Σαββατοκύριακο. Φίλε Χρήστο, γεια, θα έρθουμε. Έλα. Λοιπόν, αν είστε ανοιχτοί. Ο Νίκος Μοσχοβίτης με έχει πετύχει σε άσχημες καταστάσεις. Δηλαδή, κάτι γάμα αρνητικές που γυρνούσαμε τώρα, πηγαίναμε σε κάτι Ελευθερούπολη. Κάτι... Αδερφέ, και τα λέγαμε από τότε. Γιατί βλέπαμε μπροστά και εγώ και η τσαμπάζη τα λέγαμε τότε. Λέγαμε ότι όταν θα έρθει η ώρα. Γιατί κάποια στιγμή θα γυρνούσες, ρε φίλε, θα ήταν σε δύο χρόνια, σε τρία. Έτσι. Κάποια στιγμή τα όνειρά σου θα παίρνουν εκδίκηση. Τα λέω σωστά, ναι. Τα λες πολύ ωραία, συνέχισε. Μ' αρέσεις. Ναι. Λοιπόν, αφού λοιπόν θα έπαιρναν τα όνειρά σου εκδίκηση. Θα μας σηκώνανε. Ωραία. Ναι. Θα ερχόσουν λοιπόν στην Πρωτοεθνική και θα ερχότανε τότε. Έτσι. Και θα σου έλεγε, όχι, γιατί θα πας εσύ. Θα πάω γιατί θα πας εσύ στην Ολλανδία. Ναι, άνα μπράβο. Θα πάω εγώ στην Ολλανδία. Θα πας εσύ στο Βέρμιο. Ναι. Και θα πάω εγώ στην Ολλανδία. Τι να κάνουμε, παιδιά, στο Βέρμιο. Άλλωστε ήμασταν εδώ το καλοκαίρι. Παπαδόπουλος ήταν 15 μέρες στο Βέρμιο, έλεγα σε κάποια φάση εγώ ρωτούσα. Ο Άρης κατά φιλικό δεν παίζει. Μπας και λιτώσουμε κανένα δύο ώρο. Και μου λέει, δεν παίζουμε φιλικά. Δεν παίζει φιλικά. Τι πήγε να κάνει, ρε φίλε. Και πήγε άλλο, ρε φίλε, να πούμε στην Ολλανδία και άνοιξε τρεις φορές το λάπτοπ για να γράψει. Και δεν έγραψε κιόλας για το δικό του. Ναι. Για άλλα έγραφε. Κατάλαβες, έτσι είναι, φίλε. Αλλά τι να κάνουμε, εντάξει. Είναι Νίκο η ιεραρχία, τι να κάνουμε. Έτσι είναι η ζωή. Ναι, έτσι είναι. Εντάξει, έτσι είναι. Η παλιά γενιά. Αλλά έχει να πει η νέα. Η παλιά γενιά, ρε φίλε, τι να κάνουμε, εντάξει. Κάθε παλιά γενιά είναι αρρώστια. Λοιπόν. Ουγγαρία-Ελλάδα 1-1 στο 35 είναι το σκορ. Δεύτερη αγωνιστική του τάδε ομίλου που είμαστε στο Nations League. Δεν ξέρω, το έχω χάσει. Ωραία. Δεν ξέρω τι είναι το Nations League, παιδιά. Ειλικρινά σας μιλάω. Δεν θα σας πω ψέματα. Ωραία. Έχουμε χάσει κανένα δυο γκολ. Φάγαμε ένα πολύ ωραίο. Είναι η αλήθεια. Βάλαμε πολύ ωραίο γκολ οι Ούγγροι. Εδώ στο ρε φίλε πεναλτάκι εδώ πέρα, δηλαδή. Γιατί και έδωσε εκεί την κάρτα. Έλα, απέξω ξεκίνησε να πεφτιάσουμε τώρα. Ποιο πέρα. Κίτρινη κάρτα για θέατρο το έδωσε. Ο αλήτης. Όχι, δεν είναι. Εντάξει. Φάουλ το έδινε, μωρέ. Το έδινε. Τέλος πάντων. Okay. 1-1 λοιπόν το παιχνίδι στο 35. Χάσαμε για άλλο γκολ, φίλε, με τον Μανολά πάλι. Το Nations League λέει είναι μια νέα διοργάνωση της UEFA. Πολύ ωραία. Που θα την καταστήσει στα φιλικά μα. Το έχουμε καταλάβει αυτό. Ωραία. Και θα δώσει στήρα στο υλικό του επόμενου Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Και από τη Ρόδο μας ακούνε να τα πούμε και αυτά. Αν δεν έχει γυρίσει γι' αυτό. Φιλιά στην όμορφη Ρόδο, η αγαπημένη μου πόλη. Λες το 2020 θα προκριθούν μέσω αυτής της διοργάνωσης 4 ομάδες από τις 24 τελικής φάσης. Οι άλλες 20 ομάδες θα περνούν τους 10 ομίλους των προκριματικών, η πρώτη και η δεύτερη ομάδα κάθε γκρουπ. Παίρνουν μέρος και οι 55 ευρωπαϊκές ομοσπονδίες. Οι ομάδες χωρίζονται σε 4 κατηγορίες, να σου πω ότι έχω βαρεθεί με την ανάλυση. Τη συγκεκριμένη.
Λοιπόν. Έχει και αγωνιστική, θα πας Αθήνα, μου λένε εδώ πέρα. Θα τα πούμε μετά. Ποιος το λέει αυτό? Έτσι μου ήρθε εδώ πέρα μια. Από ποιον? Μια, εδώ στο live μου έστειλε μια φίλη ότι έχει και αγωνιστική, θα πας Αθήνα, λέει. Είναι πιθανό. Θα δούμε. Α, είναι πιθανό. Είναι okay. Πιθανό. Θα δούμε. Αυτή που θα βγει μετά τις 10.30 είναι. Δεν απαντώ. Αυτή είναι. Είναι πιθανό. Λοιπόν. Θες το διαβάσω, γιατί εγώ δηλαδή στη δεύτερη παράγραφη. Όχι, ρε φίλε, να σου πω λίγο κάτι. Πες ότι σήμερα κερδίζει η εθνική ομάδα, ωραία. Ή μένει ισόπαλη. Και ναι. Πάει στους 4 βαθμούς. Εντάξει, τι γίνεται. Θα πιάσω αυτό. Βράζει και γίνεται. Βράζει και γίνεται. Δηλαδή πραγματικά. Είτε προκριθείτε, ναι. Όχι. Γιατί μας ενδιαφέρει, ναι. Γιατί μας ενδιαφέρει. Νάκια θα προκριθείς. Γιατί μας ενδιαφέρει. Γιατί μας ενδιαφέρει. Γιατί λέει ουσιαστικά αυτή η διοργάνωση. Ναι. Δίνει μια δεύτερη ευκαιρία σε όλες τις ομάδες να προκριθούν στα τελικά. Ναι, ναι. Αν δεν τα καταφέρουν μέσα τα προκριματικά. Στόχος δημιουργίας της διοργάνωσης είναι η ελαχιστοποίηση των φιλικών αγώνων μέσω της εγκατάστασής τους με επίσημα παιχνίδια κόντρα σε ομάδες ανάλογης δυνατότητας. Δηλαδή, όσους βαθμούς έχω από εδώ, κάπως τους παίρνω μαζί μου και στα προκριματικά όταν έρθει η ώρα. Κάτι τέτοιο. Ωραία. Να είχαμε να λέγαμε λίγα λόγια. Okay, εντάξει. Ό,τι να είναι. Εντάξει. Δεν ξέρω γιατί είναι ελαχιστοποιηθούν τα φιλικά και τη διαφορά έχει, αλλά δεν πειράζει. Okay. Αφού βγάλαμε άκρη περίπου τι γίνεται, γιατί δεν είμαι και 100% σίγουρο. Μπορεί αυτό. Να είναι, φίλε, για αγωνιστικού λόγου, για λόγου ανταγωνισμού. Αυτός με το χαιρετούμε και το εσύ. Εννοείται ότι δεν μα ακούνε μόνο από γύρω-γύρω, έτσι μα ακούνε και στο όμορφο Σβεστοχώρι. Γεια σα, παιδιά, τα φιλιά μα. Σβεστοχώρι, αγαπημένη μου πόλη. Βέβαια. Σβεστοχώρι, Σβεστοχώρι, αγαπημένη μου πόλη. Μάλιστα. Ωραία. Ξεκινάμε, λοιπόν, ξεκινάμε ναι. Λοιπόν σε εβδομάδα η οποία έχει εθνικέ ομάδε και Nations League. Εντάξει. Οκ. Ωραία. Ναι. Για να κάνουμε 6 ώρες εκπομπή την εβδομάδα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη. 6 Πέμπτες θα έχουμε, Europa League, Champions League δύσκολα. Δύσκολα. Παρότι φτάσαμε κοντά. Παρότι φτάσαμε κοντά. Στον τέξι, η Champions League είχε αλλάξει ώρα από φέτος. Τι ώρα. Κάτι 8 παρα 5 κάποια παιχνίδια και 10 τα άλλα. 8 παρα 5. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Δεν ξέρω στους ομίλους πώς θα είναι ακριβώς. Αν θα είναι τα μισά ματς 8 παρα 5 και τα άλλα μισά 10, αλλά έτσι πάει από εδώ και πέρα. Κατάλαβες. Τα έχουν αλλάξει όλα. Ναι. Δηλαδή η Μπενφίκα όταν θα αποκλειστεί ναι. Για αυτά τα έσχη που έχει κάνει στην Πορτογαλία και θα πάρει θέση στον ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ θα παίζει 8 παρα 5 ή 10. Κατάλαβες. Πάμε στον επόμενο. Δεν μπορεί να γίνει αυτό δηλαδή. Δύσκολα. Γιατί ρε. Δύσκολα. Θα αποφασίσει η UEFA, θα αποφασίσει η Πορτογαλία και η UEFA και τελείωσε μετά. Δύσκολα. Μια χαρά θα πει θα παίξει, θα αποκλειστεί από του ομίλου mm-hmm. Και θα παίξει ο Europa League. ΠΑΟΚ Τσέλσι. Παρακαλούσε Μπούντου και Γαβριλίδου να πάει στην Europa League. Για να πάει Μπούντου και Γαβριλίδου στην νυχτή ζώνη μετά. Ναι. Να κάνουν έτσι, κοίτα με τον Εντένα Ζάρ εδώ. Με τον Εντένα. Φίλε, θα έχει τόσο ξύλο και κόσμο που. Δεν ξέρω αν θα προλάβουν να το κάνουν. Εδώ. Με τον, τον Εντένα Ζάρ. Με τον Μαουρίτσιο Σάρι. Ναι. Αυτά ρε παιδί, γι' αυτά ζούνε. Ναι. Κατάλαβε. Μάτζ Europa League δηλαδή. ΠΑΟΚ Τσέλσι. Αυτό, ναι. Η Τσέλσι είναι κλασική ομάδα Europa League, παιδί μου. Ναι. Ναι. Δεν θα πα εσύ δηλαδή, α πούμε. Δεν έχει νιώσει ένα γαργαλιτό μέσα σου που να πει. Με την Μπενφίκα ξυνόμουν από την αλήθεια. Αλλά και ευτυχώς δεν πήγα. Γιατί. Και θα πήγαινε και θα με λέγανε όλοι οι Καντέμοι. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Και ξενέρωσα που δεν ήμουν με τη Σπαρτάκ. Γιατί. Γιατί ρε φίλε, τέτοιο παιχνίδι τώρα από 0-2-3-2 προκριματικά Champions League. Εντάξει, είναι εμπειρία να το ζει από μέσα. Όπως και να το κάνουμε. Να σου λέω τώρα, δεν σε τρώει λίγο να πας. Λίγο. Μπα, όχι και τόσο, να σου πω την αλήθεια. Όχι. Και ήσουν κάποτε και ποδοσφαιρικός ρεπόρτερ. Εντάξει, ρε φίλε. Είναι τέτοιο φόρτος εργασίας στον γύρω-γύρω, που όταν γίνονται τα παιχνίδια είναι κομμάτι που λες να τελειώσουμε στον πιο γρήγορα. Αυτό είναι πλέον το τέτοιο. Δηλαδή, τι ώρα θα ξεκινήσει 8, πολύ ώρα, τι ώρα θα τελειώσει 10. 12 ώρα να κλείσουμε, παιδιά. Καλό βράδυ, αύριο πάλι. Κατάλαβες. Αυτό είναι το θέμα. Και την άλλη εβδομάδα έχει ΠΑΟΚ Τσέλσι και μετά ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Μεγάλη επιτυχία. Καχώ. Πολύ μεγάλη επιτυχία. Ναι. Τώρα πότε παίζει τη Σάββατο. Σάββατο όφι ΠΑΟΚ, Πέμπτη ΠΑΟΚ Τσέλσι, Κυριακή ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Πολύ πολύ μεγάλη επιτυχία. Φιλικό παιχνίδι. Λες εσύ. Γιατί ρε φίλε. Λέω χώρο φίλε. Γιατί έχει πάρει η ΕΠΣ εκεί πέρα τίποτα μπάλες και τίποτα μπουφάν και τέτοια. Έχει τρεις πληροφορίες. Λέει ένας φίλος μου που τον πέτυχε το απόγευμα κάτω που πετάχθηκε για ένα καφέ μου. Λέει το ναι. Σάββατο λέει φιλικό. Του λέει γιατί έχει φιλικό. Λέει δεν μπορώ να σου εξηγήσω. Πάω και Έφεσος Λίμνου παίζει το Σάββατο. Φίλε μπάσκετ. Ναι. Αυτό το φιλικό θα εννοούσε μάλλον. Μπερδεύτηκε. Έφεσος Λίμνου. Ήφεστος. Έφεσος Λίμνου δύσκολα. Έφεσος μικρά Ασία. Ναι, ναι. Ναι. Αυτό το παιδί. Ναι. Λοιπόν, θέλω μετά να με μοιήσεις λίγο στα τουάρι γιατί. Δεν έχω δει τίποτα από ποδοσφαιρικό Άρη. Καθόλου. Χάρηκα ειλικρινά, σου μιλάω πάρα πολύ που είχε 20.000 κόσμο το Καφτατζόγλου για τον Άρη. Δεν κάνω πλάκα. Γιατί? Όταν είδα την εικόνα μου άρεσε πάρα πολύ. Αλήθεια σου λέω. Πολύ πολιτισμένο. Όχι, ρε φίλε, αλήθεια σου λέω. Δηλαδή, όταν είδα την εικόνα έτσι, λέω μπράβο, ρε εσύ. Ναι. Δεν το είδα το παιχνίδι. Δεν το είδα το παιχνίδι. Απλά έτυχε μετά να δω τα στιγμιότυπα και αυτά και είδα ότι έχει πολύ κόσμο. Ναι. Για την ακρίβεια, το παιχνίδι σου ήταν πάνω στα γενέθλια. Ωραία και ήταν ένα τιμένο σε έναν υπολογιστή και έβλεπε τον Άρη. Και ένας άλλος θυμμένος ήταν πιο μέσα και έβλεπε τον ΠΑΟΚ. Ωραία, και εγώ είχα ράξει πάνω στο Φλαμίνγκο για να καταλάβεις. Καταπληκτικό το Φλαμίνγκο. Καταπληκτικό. Τάρα και τσαμπάζει από τότε, φίλε. Πολύ μεγάλη πόση το Φλαμίνγκο, να ξέρεις.
Το καλοκαίρι σου αλλάζει με το Φλαμίνγκο. Γιατί ρε φίλε. Είναι τρομερό. Είναι μια επένδυση. Ναι ρε φίλε, είναι μια επένδυση στην οποία πραγματικά αλλάζει τον τρόπο των διακοπών σου. Το Φλαμίνγκο. Ναι. Χωράει καταρχάς πάνω τουλάχιστον 3 άτομα. Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο ωραίο είναι. Είναι αυτό που μπαίνει, είναι αυτό πραγματικά είναι που ανεβαίνεις πάνω. Πάρε και γεια σας, μπορεί να σε πάρει μέσα το πέλαγο. Τέλος πάντων, περάσανε αυτά, φίλε, χειμώνας τώρα. Περάσανε. Κάτσε, ρε φίλε, ακόμα έχει λίγο. Τι έχει λίγο τώρα, εντάξει. Ναι, αλλά ρε φίλε, επιχείρηση ανοιχτή. Ωραία, μπάρκα, από κρουσάρα έκανε. Έλα. Η επιχείρηση ανοιχτή ακόμα, τζίρο κάνει. Μέχρι Οκτώβριο, ρε φίλε. Αυτό σου λέω. Ναι, καλά που έρχονται οι. Οι Ρώσοι και οι. Όχι, οι Ρώσοι δύσκολα. Ποιοι έρχονται τώρα, οι Ρώσοι φύγανε. Σέρβοι. Έρχονται αυτοί ακόμα, σκυλιά μαύρα. Ναι, βόρειο Σκοπιανοί. Ωραία, αυτοί. Πάσχαλη και 8-10 πινακίδε είναι στη Σερβία. Ναι. Εντάξει. Καλά που είναι και αυτή, φίλε. Καλά εννοείται. Καλά που είναι και αυτή. Είχα πάει. Εντάξει, βέβαια, των μαγαζιών εστίαση κλαίνε, οκ. Okay, ναι. Ή των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, οκ. Okay. Είχα πάει τέλη Ιουνίου ένα διμεράκι στην Άθητο. Ναι, ναι. Στο χαιρετούμε και τις όμορφες. Πω! Από τι τούβλο ήταν αυτό. 2-1 η Ουγγαρία. Πω, πω. Πω, τι τούβλο ήταν αυτό, ρε. 43. Μάντεψε ποιος έχει παίξει την πρώτη Ελλάδα σήμερα. Μάντεψε. Και η Ουγγαρία έχει βάλει 2 γκολ Βραζιλίας. Το 70. Ο Κλάιν Χάισλερ. Την πέταξε την μπάλα. Πω, τι σούταρα έκανε, ρε. Κάτσε, περίμενε. Να δείξει και το replay. Πανηγυρισμοί καλά, εντάξει, όμως γίνεται. Τρομερό. Το σουτ κοντά. Το ψάχνω από πριν και πριν είχα καλή φάση για να το κάνουμε 2-1. Με πάσα έγινε αυτό ή από κόντρα. Από κόντρα. Όχι, τον απέναντι. Όχι, πάσα έκανε ο παλίκαρος. Και τη βγάζει. Τι λέει, ρε φίλε. Δεν το πιάνει εκεί πέρα ο Μπάρκας ποτέ. Πάνω σε αράχνη. Τι να πιάσει, ρε. Όχι, πολύ με πολύ ωραίο γκολ. Στο 10. Όπα. Κόβατς λέει. Πόρε. Ωραίο, πολύ ωραίο. Δεν το πιάνει ποτέ. Πολύ ωραίο. 2-1 λοιπόν η Ουγγαρία. Το τεχνικό πλασέ λοιπόν. Το τεχνικό πλασέ. Για το Nations League την Ελλάδα, λίγο πριν το ημίχρονο. Χαιρετούμε και το όμορφο Αχλαδοχώρη Σερών. Γεια σου, φίλε Χρήστο. Βλέπεις, φίλε, δεν έχουμε απλωθεί πάρα πολύ, έτσι. Δεν είναι στο Αχλαδοχώρη, λέει ο Χρήστο. Τώρα λέμε, ρε παιδί μου, από εκεί κρατάει. Και έχω πάει σε ξενοδοχείο που λέει στη Λιονίση στην Άθητο, δεν υπάρχει Έλληνα που θέλει. Ναι, έχει ναι, ναι. Γερμανού, Άγγλου που πέφτανε Ελλάδα. Εσύ άπλα μα, ξενοδοχείο στην Άθητο. Ε? Άπλα μα, ξενοδοχείο στην Άθητο. Καλά, άστο. Άστο αυτό. Λοιπόν. Ψωμόλυσε πέσει στο πρωτοκόλλο και τα πάντα μεταξύ έτσι. Δηλαδή το παίζουν και το κτλ. Δεν αφήναν τίποτα. Ναι. Διακοπέ από το πότε Καλλιεργική πολύ πιο ακριβέ πλέον από νησί, έτσι το ξέρω. Και... ναι. Το κατάλαβα. Και... τι offside έδωσε, ρε. Εντάξει, υπάρχει και διαθέσιμο σπίτι εκεί πέρα γενικότερα που παίζουμε. Πάλα, αλλά εντάξει, οκ. Ναι, okay. Ναι. Και έχουμε πάει ρε φίλε στην Άθνο να φάμε σε ένα μαγαζί και ναι. Μπαίνουμε μέσα και μα λέει welcome. Σε είδε και εσένα σου λέει εντάξει, αυτό πρέπει από Αμερική να είναι λογικά. Καλό. Καλησπέρα, λέει. Σκανδιναβό. Λέει οι Έλληνε, λέει, γιατί λέω ότι δεν είμαστε. Δεν έχει μπει κανένα λίγο μέρο τώρα, μόνο ξένοι μπαίνουν. Ναι. Δεν έχει λεφτά, λέει. Για να πάει σε αυτά τα μέρη, γιατί σε άλλα πηγαίνει. Δεν έχει λεφτά, δεν χάλια. Εντάξει. Χάλια, πεινάει. Περνάει δύσκολα. Τέλο πάντων. Λοιπόν, θα πάμε σε αυτό το διάλειμμα δηλαδή. Να κλείσω και το live το οποίο είχε πολύ μεγάλη επιτυχία και ίσω να το κάνω, να το καθιερώσω. Εσύ λε να το βάλω και στο Facebook. Και στο Facebook νομίζω. Να το κάνω μια δοκιμή. Μια δοκιμή! Μην είσαι αρνητικός, μια δοκιμή. Δεν σε φίλε εδώ πέρα τι ωραία. Στέλνουν ωραία emoticons, στέλνουν φωτιές, στέλνουν προσωπάκια με καρδούλες και τέτοια. Ποιο Facebook τώρα. Στο Facebook θα έχει τώρα. Σαβούρ. Θα εμφανιστεί κανένα από κάτω. Σαβούρ. Θα γράφει τίποτα κινέζικα. Ένικο, πρώτη εκπομπή, πρώτο μισάριο και ξεκίνησε με αυτό. Όχι καθόλου. Ίσα-ίσα. Βλέπεις. Μέχρι και live στο Instagram έκανα. Τι άλλο ωραία, να κάνω. Ωραία, ωραία. Α κάνουμε και μια δοκιμή στο Facebook. Ωραία. Η εκπομπή είναι πιλωτική. Βεβαίως. Βεβαίως. Ο Κιτ θα μείνει. Ποιος? Σου αρέσει ο Κιτ από πίσω. Καλό. Λες να μείνει. Καλή ιδέα σου. Θα προσθέσουμε και άλλα μυστήρια τέτοια κομμάτια. Ναι. Ο Νίκος, ας πούμε, έχει την πρόταση να βάζουμε τα τραγούδια από Κολόμπα. Ναι, αρέσει. Θέλω πάρα πολύ να κάνουμε τέτοια εκπομπή, να ξέρει. Που να παίζει 2 ώρες τέτοια τραγούδια. Και μπορούμε να φέρουμε και μια κοπέλα που εργάζεται σε ένα τέτοιο μαγαζί. Να μας πει πώς είναι το μεροκάματο. Να μας πει πώς είναι το μεροκάματο και οι εμπειρίες της. Ναι. Αυτό φίλε, από το να μιλήσουμε για τον Άρη, τον Πάο και το 4-2-3 του Λουτσέσκου. Σίγουρα έχει πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Περισσότερη αγροματικότητα θα έχει. Ναι. Θα ακούσει ο κρατής. Έχεις κάτι στα σκαριά, κάτι στο μυαλό σου. Μου ρελείς, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί συνδέεται στην άλλη με κάτι τέτοιο. Γιατί είναι Disney, φίλε. Ήταν, φίλε, δεν είναι πια. Είναι. Έχει κρατήσει επαφές. Εντάξει, δεν είναι όπως ήταν παλιά. Το μαγαζί το πιο πάνω είναι. Ναι. Είναι γι' αυτό. Ναι, σωστά. Καλησπέρα σας, θα πούμε. Το live ξέρεις άμα το κλείσω, ναι. Μένει μετά. Δηλαδή μπορεί να το δει κάποιος άλλος. Κατάλαβες. Δηλαδή, το δεν το βλέπει τώρα. Ναι, το δεν το βλέπει τώρα δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να το δει μετά, κατάλαβες. Ναι, ωραία. Ναι. Λοιπόν, χαιρετάμε τους φίλους του live. Πάμε και στο διάλειμμα στο εδώ κανονικά. Και επιστρέφουμε σε λίγο. Θα μας ανοίξει τα μάτια ο Νίκος εδώ πέρα. Μας πει τι γίνεται με τον Άρη στο ποδόσφαιρο. Έχουμε να πούμε για ΠΑΟΚ. Ε? Θα πούμε για ΠΑΟΚ. Θα βγάλουμε τη συνάδελφο. Τι μας πει και η συνάδελφος. Για το πάνω το καμένο. Βάλε, να μας φύγει μια καλή αρχή. Πάρε σε μένα κάθε πάνω το καμένο σήμερα. Είχαμε και με Άρη πάνω καμένο το βράδυ. Τι λες. Πούμε για αυτά.
Τσιγκάτσι, καρυπίδι καμένου. Την καλύτερη του έχει βρει αυτό εδώ πέρα. Μια χαρά. Ψάχνει ψήφου. Εγώ μου καμίζω ότι ξανακατεύαινα κάτω. Εκεί θα μένα. Λοιπόν, πάμε στο διάλογο και επιστρέφουμε. Μαρκίζα, ρε φίλε. Εμεί τι. Εδώ βοηθητικοί είμαστε. Κάνει εκπομπή εσύ. Δεν υπάρχει μαρκίζα σε αυτήν. Κάνει εκπομπή εσύ και εμεί βοηθάμε. Δεν υπάρχει μαρκίζα. Άμα θε, κάνουμε και παραγωγή τη εκπομπή. Θα μου κλείσει κανένα καλεσμένο. Ναι, ρε φίλε. Δεν υπάρχει μαρκίζα αυτήν την εκπομπή, ρε φίλε. Ξέρεις ότι... Είναι ο Νίκος και ο Νίκος. Ξέρεις ότι η κλίστρα είναι μία από τις πιο σημαντικές, από τα πιο σημαντικά κομμάτια σε μια τηλεοπτική εκπομπή, έτσι. Είναι. Η κλίστρα είναι αυτή η οποία κλείνει τους καλεσμένους. Και σε ραδιοφωνική. Okay, σε ραδιοφωνική έχει και τόσο, ρε φίλε. Εντάξει, απλά σε τηλεοπτικές εκπομπές η κλίστρα είναι σημαντική. Ναι, πολύ σημαντική για την ακρίβεια. Πολύ σημαντική. Ναι, εντάξει. Πάντα σε συνεννόηση με την αξιταξία. Ναι. Σου ζένει. Ναι. Κάποτε σε κάποιες άλλες εκπομπές. Ναι. Και στο ραδιόφωνο που επίση. Ζήνα, ρε. Ζήνα, ναι, και εγώ με μπέρδευε. Τσελίν. Ναι. Τσελίν. Κάτι έχει βγει μπροστά κι αυτή. Την πήρε χαμπάρι, σου λέει. Έχει, πόσο, 2-3 χρόνια. Ναι, ναι, εύκολα. Και πουλάει, έχει ρουφήξει ψυχή 15χρονου. Έτσι είναι η φάτσα τη. Είναι σαν να έχει ρουφήξει μια ψυχή 15χρονου όλη. Έτσι. σαν το Voldemort είναι εδώ πέρα. Ωραία. Κλαίει διαρκώς. Όταν είναι καμιά τέτοια κατάσταση που χρειάζεται να κλάψει, είναι μια χαρά. Ναι, 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 εύκολα, εύκολα, εύκολα. Έτσι, ουπ, την έχει ρουφήξει όλη και έχει πάρει, ρε παιδί μου, όλη του την ενέργεια. Μάλιστα. Λοιπόν, Νίκο Παπαδόπουλε. Νίκο Μοσκοβίτη. Είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος ποδοσφαιρικά έχει μείνει πίσω. Ναι. Εντάξει. Και θέλω λίγο να μου πεις, εντάξει, πώς κοιτάω τη βαθμολογία και βλέπω τον Άρη να είναι πρώτος. Τα αποδιαγωνίσεις. Όχι, είναι δεύτερος, γιατί βέβαια ο Ολυμπιακός θα είναι τα πέντε. Όχι, Ριάκ, δύο γκολ έχει βάλει. Τρία σύνολο. Τρία. Ναι. Okay, βλέπω λοιπόν τον Άρη να έχει 2-2. Ναι. Εντάξει, βλέπω την εικόνα που σου είπα στις, πες το, στα στιγμιότυπα του αγώνα με τη Λάρισα με ένα γεμάτο Καθατζόγλου και πραγματικά ειλικρινά σου μιλάω, μου άρεσε πολύ η εικόνα. Ωραία. Και αυτή τη στιγμή, ρε φίλε, εντάξει, βλέπω τον Τσόχο να μου γράφει στον καζέτα για τον Άρη που, που γίνεται Big Five. Καλά, ο δικός σου, εντάξει. Καλά. Okay, καλά. Δηλαδή, εντάξει, αυτός νομιμοποιείται κιόλας, ρε φίλε, να σου πω και λίγο κάτι. Νομιμοποιείται γιατί έγραφε ανάλογα και πριν. Εντάξει, και ένα χρόνο πριν και δύο χρόνια πριν και τέτοια. Τώρα εντάξει, είναι η στιγμή του. Okay. Αν δεν τα γράψει τώρα, αυτός δεν το γράψει. Τα γράφει ο Τσόχος. Εντάξει, δεν τα γράψει αυτός. Okay. Ωραία. Και θέλω να μου πεις με το έμπειρο μάτι σου, έχοντας βρεθεί κιόλας στο Βέρμιο 15 μέρες σε προετοιμασία που δεν είχε φιλικά παιχνίδια. Το πρώτο στάδιο τη προετοιμασία. Πολύ σωστά. Ωραία. Με γήπεδο το οποίο καλοπίζεται από όσο ξέρω. Ναι, ναι, ναι. Έτσι. Ναι, 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 εκεί θα παίξει τη Ρίγη, εκεί θα παίξει. Τη Δευτέρα. Α, τη Δευτέρα. Σίγουρα θα παίξει εκεί. Ναι. Δεν έχει να φεύγουν τίποτα χορτάρια και τέτοια. Παίρνουν τη συνθετική ίνα, φιλέ. Okay. Έχουν φέρει μηχάνη με την Ολλανδία. Εντάξει. Θα τη συνθετική ίνα στο εντάξει. 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 Ωραία. Έχει πάνω καμένο εδώ πέρα να είναι έτοιμο να σου κάνει και σε ένα γήπεδο. Έτσι, άλλο αυτό σήμερα που βγήκε το βράδυ. Άλλο αυτό. Πες λίγο γι' αυτό, πες λίγο γι' αυτό. Για τον... μια επικοινωνία του Θόδωρου Καρυπίδη με τον πρόεδρο των ΑΝΕΛ. Ναι. Λοιπόν, και υπουργό Εθνικής Άμυνας. Και υπουργό Εθνικής Άμυνας βεβαίως. Δεν ξέρω αν φορούσε την ώρα που μιλούσαν κάποιο στρατιωτικό μπουφάν ενδεχομένως και σε παραλλαγή, ρε παιδί μου. Ναι, μην γίνεσαι γραφικό τώρα. Ο άνθρωπος ήταν εδώ πέρα. Ναι. Ωραία, σήμερα έκανε και μια συνέντευξη τύπου το μεσημέρι, η οποία έπεσε πάνω σε εμάς, εννοείται. Δεν ξέρω αν αναχώρησε σήμερα κι αυτό. Νομίζω ότι πρέπει να έκανε έτσι κάνουν όλοι. Έρχονται κάνουν μια συνέντευξη τύπου και μετά φεύγουν. Δηλαδή, μετά την συνέντευξη τύπου τελειώνει το πανηγύρι για τον καθένα. Νομίζω ότι και αυτό σήμερα λογικά θα αναχώρησε μετά την συνέντευξη τύπου. Το θέμα δεν είναι ότι έρχονται και μιλάνε. Το θέμα είναι ότι γίνεται μέχρι να μιλήσουν και να φύγουν. Και αυτό κυρίως. Δηλαδή, να μην ξανάρθουν ποτέ. Ο εκάστοτε πρωθυπουργό. Δεν θυμάμαι ποιο το συζητούσα. Δηλαδή, υπεύθυνη τη έκθεση να πούνε δεν του θέλουν. Βέβαια, βέβαια, νομίζω ότι δεν γινόταν αυτό το πανηγύρι στο κομμάτι των μέτρων. Οκ, και τα προηγούμενα χρόνια υπήρχε. Ναι, αλλά αυτό που γίνεται τελευταία χρόνια δεν έχει προηγούμενο. Δηλαδή, έχω δει τη φωτογραφία με τις κλούβες που ήταν παραταγμένες μέχρι την παραλία, μέχρι τη θάλασσα. Εντάξει. Και ο άλλος έτσι έβλεπε μπροστά τον Μουρίνιο, ρε φίλε. Είναι φωτογραφία. Τέλος πάντων. Λοιπόν, και πραγματικά λες, ρε φίλε, εντάξει, είπαμε. Εν τω μεταξύ, εγώ το Σάββατο ήμουν στην Καστοριά και για καλή μας τύχη γυρνώντας, αυτός που οδηγούσε είχε την έξυπνη σκέψη να πάμε τον περιφερειακό. Και πετυχαίνω στο περιφερειακό σκηνικό που δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Πες εσύ αν σου τύχει ποτέ. Φιλικό ρε φίλε. Να μην πάμε να δούμε. Στο άλλο οριστικό. Όχι, στην Καστοριά. Στο κλειστό Δημήτρης Διαμαντίδης. Βεβαίως. Λοιπόν, και πετυχαίνω στο περιφερειακό σκηνικό με δύο περιπολικά τα οποία σταματάνε όχι την κυκλοφορία των αυτοκινήτων, αλλά τη ταχύτητα των αυτοκινήτων. Φυσικά, εμείς είμαστε το πρώτο αυτοκίνητο που δεν πρόλαβε να φύγει το περιπολικό. Εννοείται. Εντάξει, προχωράμε. Και μπαίνει μπροστά μας πριν τη γέφυρα εκεί τον Άγιο Παύλο
στο περιφερειακό. Μπαίνουν μπροστά μας δύο περιπολικά, τα οποία κάθονται ακριβώς στη μέση. Το Σάββατο όλα αυτά. Το Σάββατο το βράδυ. Ακριβώς στη μέση των, των γραμμών, των λωρίδων μάλλον, για να το πω σωστά. Mm. Και μέχρι να φτάσουμε εκεί που στρίβεις για Τούμπα περίπου, πηγαίναμε με 30. Τώρα, γιατί, δεν ξέρω. Μήπως περνούσε κάποιος επίσημος και θέλανε να καθυστερήσουν την κυκλοφορία. Προφανώς κάτι τέτοιο θα έγινε. Ναι. Και αφού γίνεται όλο αυτό, φτάνουμε πια, κατεβαίνουμε από Όλγας και όλα αυτά. Και λέω, παιδιά, να περάσουμε την Πότσαρη, φτάσαμε στο σπίτι. Και φυσικά εκείνη την ώρα στην Πότσαρη, εκείνη την ώρα κλείνουν τον δρόμο. Και ποιος πάει από την Πότσαρη μέχρι τώρα, δεσίδε τα πόδια, εγώ. Εννοείται, ωραία, περπατώντας 15-20 λεπτά. Τέλος πάντων, okay, σχετικά κοντά ήταν, το είχα για πιο μακριά στο μυαλό μου. Όταν κατέβηκα στην Πότσαρη και λέω, για να φτάσω λέω, με τα πόδια στο σπίτι, λέω τώρα, πόση ώρα να είναι. Αλλά μετά όταν έφτανα και το πήρα χαμπάρι, λέω, εντάξει, κοντά ήταν. Τέλος πάντων. Και τι άλλα έγινε όλα όσα έγινε το Σάββατο το περασμένο. Τέλος πάντων, υπήρξε αυτή η επικοινωνία λοιπόν που είχε. Ναι. Του Θόδωρο Καρεπίδη με τον κύριο Καμπέν. Η οποία, ρε παιδί μου, είχε να κάνει με έργα περαιτέρω ανάπλασης, ναι, του Κλεάντες Βικελίδης, έτσι, ναι, Αγλάου για τους παλιούς, ναι, και του Ρησίου, είδα συγγενείου αθλητικού κέντρου. Okay. Λοιπόν, αυτό το οποίο βγαίνει από την ΠΑΕ τώρα είναι το εξής, ότι λέει, υπάρχει μια ικανοποίηση, λέει, για τα όσα είπε ο Θόδωρος Καρεπίδης με τον Πάνο Καμένο. Ναι. Και διαπιστώθηκε, λέει, μια βούληση, λέει, της κυβέρνησης, ναι, να βοηθήσει, λέει, τον Άρη. Να ρωτήσω λίγο κάτι. Ναι. Σε τι να βοηθήσει, δηλαδή, στα έργα, τα βελτιωτικά που κάνει στο Κλειάδη Βικελίδη, στο γήπεδό του. Ναι, στο γήπεδό πρώτον. Του. Δεύτερον, να το βοηθήσει σε τι, σε έργα που κάνει. Στο να μεγαλώσει, ας πούμε, για παράδειγμα, η χωρητικότητα του Βικελίδη. Να γίνει μια κερκίδα, ας πούμε. Να πάρει λίγο κάποιο χώρο άριστο. Τώρα, βέβαια, η απορία που μου δημιουργήθηκε εμένα, που όντως μπορεί να υπάρχει. Μα στο γήπεδο του Πάουκο και είχε ένα μπλέξιμο, ναι, έτσι κι αλλιώς το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας λόγω των στραμμάτων αυτών. Ναι. Έξω από το γήπεδο. Τα στράμματα αυτά τα οποία πώς ήρθαν στην. Α, τα έξω από το γήπεδο, εντάξει. Ναι. Τα οποία που ανήκουνε. Ανήκουνε σήμερα που μιλάμε στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Τέλος του μήνα, σύμφωνα με όσα είπε, ναι, σύμφωνα, ναι, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, θα ανήκουν στον. Θα αγοράσει ο Πάκος. Όχι, θα παραχωρηθούν, ρε φίλε. Βέβαια. Δεν ξέρω. Κάπου είδα ότι ζητούσε το Ταμείο Εθνικής Αμήνης 9.000 το μήνα ανοίγει. Και του λέει, πάω, κάτσε, ρε φίλε. Δηλαδή στου άλλου έχει δώσει τόσα πράγματα. Εμείς θα δούμε και 9.000 το μήνα. Και σου λέει, εντάξει, πάρ' το έτσι. Και αυτό έχει μια δόση αλήθειας, εντάξει. Και αυτό έχει μια δόση. Όχι, έχει μια δόση αλήθειας, αλήθεια είναι. Έχει μια δόση αλήθειας. Και αυτό, Νίκο, μας ναι. Ναι. Για να γίνει μια φέκουση του Βικελίδης. Νιώθεις και εσύ τέτοιο, νιώθεις και εσύ αδικημένος στην τοποθεσία Θεσσαλονίκη. Εντάξει, ναι, χρόνια νιώθω αδικημένος στον Άρη, φίλε, εντάξει. Τι μανίζει τα χέρια, ρε Νίκο, ψέματα είναι. Ναι, αλλά τα όνειρά σου ήρθαν να πάνε. Θέλω να ναι, τα λέμε λίγο αυτά. Ή τα μη, όχι, ήρθαμε. Ή τα μη, γάμα σίγμα, ναι, σου γουνού. Τι σημαίνει όμως, δεν μας είπες. Δεν μπορώ να σου πω. Περίπου πες, παιδί μου, για να καταλάβει ο κόσμος. Ήρθαμε, λοιπόν, κοίτα, ό,τι πάρει ο Άρης από αυτή τη δικασία, αν προχωρήσει, καλό είναι το θέμα, τα λόγια να γίνουν πράξεις. Καλά, γενικά, ό,τι πάρουν όλοι τώρα είναι, γιατί μετά έχει εκλογές. Είναι μέχρι τις εκλογές. Γιατί εκεί ήθελα να καταλήξω, συνάδελφε, ότι όλα αυτά γίνονται στο πλαίσιο των επερχόμενων εκλογών, έτσι. Και επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ, για να μιλήσω έτσι και λίγο λεκά, γιατί και αυτή που μπορεί να ξέρει, είναι και βραδινή και πιο χαλαρή, αυτό το ύφος θα έχει. Ναι. Το πιο χαλαρό, το πιο παρείστικο, το πιο λαϊκό ναι. Ενίοτε. Λοιπόν, επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν έσφιξε και λέει, κάτσε τώρα τι γίνεται. Πήγα να κάνω αυτά που κάνουμε τον ΠΑΟΚ, οι άλλοι φωνάζουν. Τι να κάνουμε τώρα. Φωνάζουν γιατί και λογημένα. Καλά, κοιτάξτε τώρα. Άρα κάτσε θα πάω και από εκεί να δω τι γίνεται. Ναι. Αυτό με τον ΠΑΟΚ δεν είναι κάτι που. Εμείς φανέλα δεν θα του δώσουμε. Και πολύ καλά θα κάνετε. Εντάξει. Η φανέλα που. Κάτι έμαθα ότι τη βρήκανε την ξέβρα στο τραγικό γιατί πνίγηκε. Γιατί ρε φίλε. Πνίγηκε, δεν την έβλεπα πουθενά. Την φωτογραφία βασικά με τη φανέλα. Τι την έβλεπε πουθενά, παντού έχει παίξει φωτογραφία, ρε φίλε. Εγώ λέω για τα μούμου του ΠΑΟΚ. Πρόσκυνται. Στα μούμου του ΠΑΟΚ, φίλε, όπως καταλαβαίνει. Ναι. Ωραία. Έχουν ανθρώπους οι οποίοι είναι σκεπτόμενοι. Σωστό. Εντάξει. Σωστό, ισχύει. Μπράβο. Έτσι. Λοιπόν, επειδή λοιπόν είναι σκεπτόμενοι. Έτσι. Κάποιοι εξ αυτών, ωραία. Και υπήρχε και μια ανακοίνωση την Πολύχνη. Βεβαίως. Έτσι. Τώρα θες να ασχολούμαστε με ανακοινώσεις συνδέσμων. Όχι, απλά το ανέφερα σαν δεδομένο. Ναι. Κάποιοι οποίοι ασχολούνται με ανακοινώσεις συνδέσμων φτάσαν στην ΚΑΜ Εθνική, θα ήθελα να τονίσω εδώ. Ποιος? Εδώ δίπλα. Τι? Εδώ, 4 χρόνια ήσουν εκεί. Τι σχέση είναι. Δηλαδή δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί. Τι σχέση, γιατί τα μπερδεύει. Ξέρω τι ενδιαφέρον έχουν οι ανακοινώσεις συνδέσμων. Τι μπερδεύεσαι τώρα, γιατί τα μπερδεύει. Πέρα από το συνδεσμιακό κίνημα το οποίο το σέβομαι. Εγώ γιατί με έστειλαν και έστειλα κι εγώ σε ένα βαθμό τον εαυτό μου εκεί. Γιατί ο Άρης δεν τον έστειλαν μόνο, και αυτός έκανε λάθη και κατέληξε εκεί, αλλά τον έστειλαν κιόλας εκεί πέρα. Τι μου κάνει. Ένα, δύο, τρεις φορές. Τι, τρεις φορές. Άντε, μία σε έστειλαν. Άντε, δύο σε έστειλαν. Και τρίτη, ρε φίλε, δηλαδή. Τη δεύτερη,
Τη δεύτερη, τι γινόταν εκεί πέρα με την ΕΠΟ, έλα μικρό με το ΚΑΠ που άλλαξε. Θυμάμαι, όχι, άστο τι, όχι. Τη δεύτερη, 2004-2005, μικρό παιδί ήμουνα και έβλεπα στον Αλφα παράλληλη μετάδοση. Το Μάστο Άρμιν Ερακλή και το Απόλλωνα Καλαμαριάς με τον ΠΑΟΚ. Ναι, τι. Δεν πρόλαβε να δείξει το ρηπέ απέναντι στον Απόλλωνα Καλαμαριάς, έβαλε και δεύτερο. Εντάξει, φίλε, τι να κάνουμε, ήταν η ομάδα που και εγώ ήταν για την νίκη. Με μια διάφορη ομάδα. Έλα, μη χρυσανθίζεις τώρα. Μη χρυσανθίζεις. Μη σε πνίγει το δίκιο. Μη σε πνίγει το δίκιο. Να σου πω κάτι, ό,τι πάρει καθένας από τη διαδικασία, καλό είναι. Ωραία. Ο Άρη θέλει να πάρει αυτή τη διαδικασία. Κάψιλο. Ό,τι καλύτερο. Δηλαδή, ξέρω εγώ, μας βγαίνει παιδί μου το Χαρλάο, λέμε 500 χιλιάρικα, ας πούμε. Εάν σοντάρετε τα μισά, καλά είμαστε. Ναι, οκ. 1 εκατομμύριο. Βάλε τα 500, βάλω 500 εγώ. Ναι. Και το κάναμε, παιδί μου, και τελειώσαμε. Εντάξει. Αλλά εγώ σου λέω τα λόγια να γίνουν πράξη. Γιατί με τα λόγια χτίζουν όλοι και κατόγια. Ο Μοσχοβίτς έχει αρχίσει ήδη να λυγίζει. Ναι, ναι, ας μεταξύ, έχει πολύ δύσκολη μέρα, πολύ δύσκολη μέρα. Αυτό το βραδό έχει όντως δύσκολη μέρα, το βλέπω, έχει γύρει. Είχα δύσκολη μέρα σήμερα. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Okay, εδώ, όχι, όσο είμαστε στο μικρόφωνο, είμαστε κομπλέ. Μετά, ωραία, εκείνη που σβήνουμε. Λοιπόν, οπότε είχε ο Άρης μια επικοινωνία με τον. Με τον Πάνο Καμένο. Εγώ λέω ότι ο Πάνος Καμένος είχε μια επικοινωνία με τον Άρη. Αλλά τέλος πάντων, yeah. Okay, για να γίνει μια κουβέντα. Δεν μπορώ να καταλάβω τι βάση έχει. Δεν νομίζω ότι θα δώσουν παραπάνω σημασία. Εντάξει. Δηλαδή ναι. Αυτό είναι σαν γεγονός τελείως. Okay. Αν γίνουν πράξη όλα αυτά, καλώς. Τώρα που πάμε στα υπόλοιπα τα οποία θέσαμε. Ναι, ναι. Θέλω να σε ρωτήσω. Ωραία. αυτό το 2-2 πώς εξηγείται. Επίσης, αν όντως ο Άρης από αυτά που διαβάζω, γιατί σου λέω δεν τον έχω δει, δεν έχω εικόνα, παίζει καλά. Ναι. Ωραία. Και αν για κάποιους κακεντρεχείς που λένε ότι εντάξει, ρε φίλε, μας έχετε ζαλίσει τα τέτοια μου, αλλά έχεις παίξει με τη Λαμία και την Λάρισα. Λέει κάποιος κακεντρεχείς. Ναι. Όχι εγώ. Εγώ θα σου πω αυτό το οποίο είπα και πριν το παιχνίδι με τη Λαμία. Ναι, ναι. Πόσο ομάδες θα πάρουν τόσο εύκολα πριν με τη Λαμία, όσο πέρα ο Άρης. Με σχετική ευκολία. Χαρακτηριστική βασικά. Εντάξει, εγώ δεν σου είπα την υπερομάδα, δεν σου είπα την Μπαρσελόνα, ούτε σου είπα. Χαστό, δηλαδή έχει μάκι χάβο, φίλε, να ξέρει σφίξαν όλοι. Πάγα τον μπάμπα. Πέρασε εσύ. Πάγα τον μπάμπα. Τώρα σφίξαν όλοι με μάκι. Για πες. Πάγα τον μπάμπα, ναι. Λοιπόν, είναι ρε φίλε μια ομάδα η οποία. Ωπα, ξύλο βλέπω εδώ πέρα. Σαλάι και Λάζαρο. Λοιπόν, είναι μια ομάδα η οποία ακόμα δεν είναι έτοιμη. Έτσι. Γιατί αυτό το έχουμε τονίσει πολλές φορές, αλλά κάποιοι δεν το δίνουν τόσο σημασία. Ο Άρης δεν είναι έτοιμος ακόμα. Γι' αυτό είναι πολύ θαρρυντικό, γιατί σκέφτεσαι ότι αν αυτή η ομάδα δεν είναι ακόμα έτοιμη, τι έχει να σου παρουσιάσει στη συνέχεια. Εντάξει. Σε τίτλους και συνοπτικά, είναι μια ομάδα η οποία έχει έναν πολύ καλό προπονητή. Προσπαθεί να παίξει ποδόσφαιρο. Δεν είναι απλά παίζουμε ποδόσφαιρο. Παίζει, θέλει να παίξει ομάδα το ποδόσφαιρο. Έτσι. Και πάνω σε αυτό το μοντέλο ποδοσφαίρου του Ισπανικό δόμησε το φετινό ρόστερ. Δόμησε, ωραίο. Το φετινό ρόστερ, ο Αλέρος. Καλό. Λίγο καλό. Γράψτε το λέμε. Λοιπόν, με πολύ ποιοτικούς παίχτες. Με ένα βάθος πάγκο που έχει αποκτήσει πλέον και μετά τις τελευταίες κινήσεις που γίνανε. Και ο Άρης βγάζει υγεία πλέον. Γιατί βλέπεις ότι. Τι είναι. Βλέπω λίγο το στοίχημα. Μόνο την Ελλάδα χάνουμε. Φοβερά πράγματα. Λοιπόν. Α, όχι, εντάξει. Παίζει, έπαιξε τίποτα. Έρεσε μια ψηλή έτσι στο χαβαλέ. Μάλιστα. Αλλά, οκ. Κατάλαβε. Okay. Είναι, ρε φίλε, μια ομάδα η οποία για μένα περιμένω να δω και τα υπόλοιπα παιχνίδια. Γιατί όντως ο Άρης θα το πει και πιο σοβαρός αντιπάλος από αυτούς τους δύο που βγήκε μπροστά. Εντάξει. Για να δω μέχρι πού είναι οι δυνατότητές της. Έχει πάντως αυτή τη στιγμή ένα ρόστερ και ένα σύνολο με μια ικανοποιητική συνοχή. Που για μένα, όπως το χαρακτήρισα τις προάλλες τον Άρη αυτή τη στιγμή, στο ελληνικό ποδόσφαιρο στις τελευταίες δύο εβδομάδες έχει γίνει viral. Όπα. Σ' άρεσε. Καλό και αυτό. Καλό και αυτό. Κρατάω το δόμησε και το viral. Λοιπόν, έχει γίνει viral αυτή η ομάδα. Γιατί, καλός ή κακός, κάποιοι μπορεί να το αφισβητούν, αλλά έτσι είναι. Φάση για την εθνική. Για το Θεό. Τρίποτα βάζουν οι άλλοι. Ναι. Εδώ δεν παίρνει τίποτα. Λοιπόν, για πες. Καλός ή κακός. Όλοι ασχολούνται και φίλοι και εχθροί και ουδέτεροι ασχολούνται με τον Άρη. Σε αυτές τις πρώτες δύο αγωνιστικές. Είναι, ρε παιδί μου, θέμα συζήτησης. Mm-hmm. Το τι κάνει ο Άρης, τι παρουσιάζει μέσα στο γήπεδο. Εντάξει. Και γενικότερα η συσπήρωση και η υγεία που βγάζει, γιατί βλέπουμε μια ομάδα η οποία δεν βγάζει μόνο υγεία και μια καλή εικόνα μέσα στο γήπεδο, αλλά και έξω από αυτό. Δηλαδή, βλέπεις έναν άνθρωπο που σου έχει φτιάξει το ρίσιο, σου έχει φτιάξει το χορτάρι, κάνει ανακαίνιση στο Βικελίδης. Γίνονται πράγματα, που έλεγε η Κιβάνα. Ξέρεις πολύ καλά ότι όλα αυτά θα περνούσαν εντελώς σε δεύτερη μοίρα, αν. Είχες ισοπαλία με τη Λαμία και ισοπαλία με τη Λάρισα. Το ξέρεις πολύ καλά αυτό. Κοίτα, με τη Λαμία. Ότι όλα τα γύρω-γύρω που είναι σε σωστό δρόμο. Ναι. Θα περνούσαν εντελώς απαρατήρητα για τον περισσότερο κόσμο. Με υγιή τρόπο. Ναι. Έτσι σκέφτομαι. Αυτό σου λέω. Εντάξει, να σου πω κάτι. Δηλαδή, είναι μια κουβέντα που έκανα
με έναν κοινό μας φίλο και συνάδελφο χθες το βράδυ, τον κάλεσε στο τηλέφωνο και ήμουνα μαζί του. Ναι, ναι. Ότι αν η φάση του Γκόικοβιτς με τη Λάρισα 0-0 το έκανε 0-1, τι θα λέγαμε τώρα. Γιατί αλλιώς μιλάς με το 0-1, αλλιώς μιλάς με το 2-0. Δεν ήταν για να χάσουμε το παιχνίδι. Ναι, αλλά έγινε ένα λάθος και βγήκε ο άλλος μόνος. Okay. Εντάξει, γραφικό ήταν στόπερ και το έχασε. Με 20.000 κόσμο πιστεύω ότι τουλάχιστον θα ισοφάριζες τη Λάρισα. Με 20.000 κόσμο άλλη είναι η πίεση. Και επίσης πολύ θετικό για μένα από αυτό τον Άρη που βλέπουμε μέσα στη μίση είναι ότι είναι μια ομάδα που δεν χαμπαριάζει από την πίεση, από τον κόσμο στο γήπεδο. Είναι μια ομάδα έμπειρη, κολοπετσωμένη παίκτη, να το πω έτσι. Ναι, ναι. Οι περισσότεροι εκ αυτών. Με άγνοια φόβου. Μάλιστα. Οπότε μέχρι τώρα δηλαδή υπάρχει μια καλή εικόνα. Υπάρχει μια καλή, μια θετική okay, εικόνα. Βοηθάει και το πρόγραμμα σε αυτό, θα πω εγώ. Σίγουρα. Έτσι, γιατί το να ξεκινήσεις με τη Λαμία, με τη Λάρισα και τώρα το Λεβαδιακό, καλά θυμάμαι. Ναι. Λεβαδιακό, μετά ναι, πας είναι ένα πρόγραμμα τέλος πάντων που είναι ρε παιδί μου okay. Στα μέτρα σου. Έκατσε κουτί φίλε του Άρη ναι. Για τον εξής λόγο πρόσεξε. Το ξέρεις και εσύ πολύ καλά ότι καμιά ομάδα δεν είναι έτοιμη στην τάξη σεζόν. Φυσικά και δεν είναι, εννοείται. Ο Άρης είχε ένα λόγο παραπάνω γιατί ήταν μια πολύ νέα ομάδα. Ο Πάγκας μου είχε ένα κόρμα από πέρυσι. Mm-hmm. Εντάξει. Η ΑΕΚ. Ναι. Ο Άρης έχει κάνει μια στιγμή στην καθόλου 19 μεταγραφές. Ναι. Είναι μια πολύ νέα ομάδα και ακόμα βλέπεις ότι έρχονται παίκτες. Τώρα ας πούμε το Μαύρο την Παρασκευή. Παρασκευή Σάββατο. Ήρθε ο Σιώπης, ήρθε ο Μαρτίνης. Τα σιπτάρια τα στηρίζεις. Σε ποια? Τα σιπτάρια τα στηρίζεις. Έχει να φύγει. Τα τσί. Ροπ. Έχει να φύγει. Μη γίνεις κάτι. Όχι ρε φίλε, μα δεν το λέω για κακό, ίσα ίσα. Κανα τέτοιο μην κάνουμε μόνο. Έλα μωρέ σιγά, εντάξει. Δεν κάνουμε κανένα τέτοιο. Καλά. Θα έχουμε άλλα. Λοιπόν... Όχι, άμα κάνω κανένα τέτοιο δικό σου, να βλέπω να πηγαίνει, τι να σου πω, να κάνει ολόκληρο να ανακοινωθέν μετά. Πολλά 6-7 τι ανακοινωθέν θα βγάλει. Να ξέρε φίλε. Κι άλλος ήταν με τη φανέλα, με την μπλούζα του τέτοιου, του Τσεκά. Καλά, ναι. Και είδες τι έγινε τότε. Πω, πω, τι πρίξιμο ήταν εκείνο. Τι πρίξιμο ήταν εκείνο. Και ίσως να νομίζω και ενεργεία ποδοσφαιρικός. Πω, πω, τι πρίξιμο θέα μου ήταν εκείνο. Και έπρεπε να διαχειριστεί στην εφημερίδα σου τότε αυτό το πράγμα. Να, είχαν γίνει. Και πήγαινε σφιγμένο στο Άρη. Μακάρι να μην έχουμε δίκιο. Τέλος πάντων, έχει κάνει να σου πω κάτι αυτό ο Άρης. Προσωπική μου γνώμη, με το ρόστερ που έχει κάνει, για μένα είναι. Τώρα δηλαδή μας λες γνωμούλα για Άρη, έτσι. Γνωμούλα, ναι, λέω μια γνωμούλα. Ωραία, ωραία. Για Άρη. Εντάξει, ωραία. Η πεντάδα ήταν στόχος πριν γίνουν όλες αυτές τις κινήσεις. Όπα, ναι. Ναι, ήταν στόχος πριν γίνουν όλες αυτές τις κινήσεις. Σε ιδανικό ναι, περιβάλλον. Πεντάδα Ευρώπη. Δηλαδή αυτό το ρόστερ, ας πούμε, δεν βρίσκω. Θα μου πεις και τι να μην είναι, ρε φίλε. Δηλαδή, okay, άντε, πάω Ολυμπιακός ΑΕΚ, ωραία. Ατρόμητος. Εντάξει. Αστέρας. Ο Άρης αυτή τη στιγμή για μένα έχει καλύτερο ρόστερ και τον Ατρόμητο και τον Αστέρα. Δεν ξέρω πού θα φτάσει και τι θα κάνει. Ναι. Εντάξει. Έχει όμως καλύτερη ομάδα αυτή τη στιγμή. Δηλαδή η τέταρτη θέση είναι ένας πολύ ρεαλιστικός στόχος για τον Άρη. Θα πάει παραπάνω. Δεν ξέρω. Δεν το νομίζω. Θα φανεί. Αν συνεχίσει έτσι, δεν θα το αποκλείσω. Δηλαδή άμα μέχρι το μάτς με τον ΠΑΟΚ για παράδειγμα, που είναι και ένα σημείο αναφορά για την πόλη από φέτος πάλι, μέχρι την 7η αγωνιστική, μου πέφτει τα χέρια. Θα έχει φίλε, η μεγαλύτερη οπαδική εκδρομή θα είναι. Τότε θα είναι όντως η μεγαλύτερη οπαδική εκδρομή εκείνη. Κατάλαβες, δηλαδή πρόσεξε μέχρι. Πόσοι ήταν έτσι οι μεγαλύτεροι. Η απόψη ήταν. Ρε παιδί μου, το max νούμερο που λέει που γράψατε. 28. Θα έχει 35 εκείνη τη μέρα. Πρόσεξε με λίγο. Μέχρι και το παιχνίδι δηλαδή, ο Άρης δες. Έχει τον Λεβαδιακό εδώ. Μετά πάει στα Γιάννη με τον Κλάου. Λοιπόν, ναι. Μετά έχει εδώ να παίξει με τον Αστέρα. Ναι. Και μετά πάει στη Νέα Σμέρα να παίξει με τον Νιόνιο. Εντάξει, δεν είναι και εύκολο. Ναι, δεν είναι όμως και πάρα πολύ δύσκολο. Και μετά του έρχεται ένα φίλε. Πρόγραμμα με ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό. Για όλους έτσι είναι. Ναι. Γιατί η ομάδα που παίζει με τον ΠΑΟΚ μετά παίζει με την ΑΕΚ και μετά την ΑΕΚ παίζει με τον Ολυμπιακό. Έτσι πάει το πρόγραμμα φέτος. Είναι το μεγάλο, ρε παιδί. Εντάξει, που είναι βέβαια δύο εντός έδρας ντέρμπι. Ναι. Okay. Εγώ βλέπω, ρε φίλε, μια ομάδα σου λέει: βλέπεις ότι έχει, ας πούμε, τον Μπρούνο Γκάμα. Είναι παίκτης που θα μπορούσε να αγωνιστεί. Είτε βασικό είτε αναπληρωματικό. Τον ήθελα πάω και δεν το πήρε. Πέστε, κατάφερα να το πάρει. Πέστε, να τα πούμε αυτά λίγο. Ο πάλο τη συμπέριξη του λεωμάτος. Του θέλατε, δεν του πήρατε. Εντάξει. Έτσι, μπράβο. Έτσι, μπράβο, ξεκάθαρα. Λοιπόν. Έχει το Μαύρα τώρα. Κατόπιν αυτό συμμετοχέ. Στην Bundesliga με τον Αμβούργο, αρχηγό. Εδώ πέρα, παίρνει Μαρκιόνι. Αμβούργο, πολύ καλέ χρονιέ. Κατάλαβε, βέβαια. Άσχετα με την κατάληξη. Η Bundesliga έπαιζε, ρε φίλε, και τα προηγούμενα χρόνια. Λοιπόν. Γιατί εσένα δική που έφερε, ρε φίλε, τι κάνανε, τι πήραν διπυρωτικά και γελά. Κάτσε. Λοιπόν, έχεις παίρνες. Κολλάσω, εντάξει, ακόμα ψάχνετε. Βέβαια με τη γυναίκα που έχει και εγώ θα ψάχνω. Ναι. Δεν έχεις δει. Κάτι έχει πάρει το μάτι μου. Ρε φίλε, αυτός δεν παίξει μπάλα ποτέ. Ναι. Για έναν άλλο μου είχαν πει ότι είναι πολύ ενδιαφέρον παίχτης. Και ένας... του Γκάμα. Και του Γκάμα όχι, όχι. Του Ματέο Γκαρσία. Υπάρχει Γκαρσία αυτός, ναι. Ματέο Γκαρσία. Ναι. Εδώ, 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 εδώ.
Λοιπόν, έχει θέματα και εκεί. Δηλαδή. Οι WAGs που λένε, λίγο όπως έχω εντάξει. Και μπροστά να άσλε γκολ. Όχι, Χαμζά Γιουνές. Ανέρεση είναι Γιουνές. Χαμζά Γιουνές, του οποίου εκπρόσωπος ναι. είναι ο γνωστός πρώην συνάδελφος και είναι ατζέντη. Αυτό πρέπει να φέρω μια φορά εδώ. Αυτό να έφυγε. Ναι. Καταλάβες. Ναι, ρε φίλε. Εντάξει. Και ένα άσλε γκολ έχει από πίσω. Χάτρικα, έκανε στον Εύωσμο προχθές. Ναι. Δεν του έβλεπε. Τι γίνεται. Το αύριο την πάστερα πάει για άνοδο. Για άνοδο από πού? Από τη Γάμα στη Βίτα. Να, οκ. Okay. Γραφείο τύπου συνάδελφο. Γνωστό. Συνάδελφο, δεν φίλε. Γραφείο τύπου είναι. Συνάδελφο που δουλεύει σε, αυτή τη στιγμή σε έντυπο μέσω τη Θεσσαλονίκη. Α, μάλιστα. Είναι από εκείνε τι περιοχέ. Είναι από εκείνε τι περιοχέ και δεν χρειάζεται. Δεν έχει πολλά χιλιόμετρα. Πολύ καλά. Εντάξει, έχει εκεί πέρα. Έχει πράγματα. Ο Γκαρσία έχει. Την κοινή σε πολύ καλή κατάσταση έχει. Είναι καλό παίκτη. Καλό παίκτη. Και σου βγαίνει μέχρι στιγμή μια χαρά. Έχει κάνει τον πανηγυρισμό. Και έκανε και πολύ καλή χρονιά πέρσι. Τον επικό στη Λαμία. Ναι. Έχει ένα καλό τέρμα. Κρύο αίμα. Καλό ο Κουέστα. Εντάξει. Εγώ το λέω Άισμαν πλέον. Ναι. Λοιπόν, έχει τον Τζανακάκη. Ο Άισμαν δεν ήταν στο τέτοιο. Ποιος? Στο Άισμαν δεν ήταν. Στο... Ήταν σίγουρα στο. Στο τέτοιο, στο Top Gun ήταν. Στο Top Gun. Στο Top Gun, ναι. Άισμαν. Ναι. Ναι. Κρύο αίμα. Έχει το Βέλεθ πίσω. Έχει και το Μαύρο. Έχει και το Δελιζή που είναι σκύλο. Γνωστό και ω Δέλι, όπω έχω δει στη φανέλα. Έτσι, ναι. Ο Δέλι. Λοιπόν, έχει το Σιόπι που σκουπίζει στο κέντρο. Λένε ο Σιόπι θα σκουπίσει στο κέντρο. Εντάξει. Ο Παπαφίλιπς είναι. Η κόμπρα την τελώνει. Έχεις ένα καλό σύνολο. Το οποίο θα δέσει κι άλλο το επόμενο διάστημα. Ωραία. Λοιπόν, 2-1 είναι το Ουγγαρία-Ελλάδα μετά από εκείνη την κολάρα που έβαλε ο Κόλεν Σράιχερ, πώς τον λέγανε στο 43. Δεν έχει πολλές ευκαιρίες στο δεύτερο μέχρι η αλήθεια. Έχει μια καλή φάση με τον Ρωσίδη πριν η Εθνική για να σοφαρίσει. 2-1 στο 60 είναι το σκορ. Από εδώ που είμαι. Λοκάρω και βλέπω ότι το Βόρεια Ιρλανδία-Ισραήλ είναι στο 2-0. Για δώσε λίγο μια εικόνα, ρε φίλε, γιατί ο λαός παίζει για στοίχημα. Λοιπόν. Περίμενε. Ποιο το ποντίκι αυτό. Λοιπόν. Πού είναι. Πολωνία-Ιρλανδία 0-1. Κηδεία. Ισλανδία-Βέλγιο 0-2. Mm-hmm. Ισπανία-Κροατία 4-0. Βοσνία-Αυστρία 0-0. Ουγγαρία-Ελλάδα 2-1. Φιλανδία-Εστονία 1-0. Μολδαβία-Λευκορωσία. Αυτό θεωρητικά 0-0. Το Φιλανδία-Εστονία μας ενδιαφέρει τώρα για τη φάση με τον Nations League. Γιατί η Φιλανδία νίκησε το πρώτο παιχνίδι του Ουγγαρία. Αν νίκησε και σήμερα πάει πρώτη. Σαν Μαρίνο-Λουξεμβούργο 0-3. Ω, τι λέει, ρε φίλε. Αγγλία-Ελβετία 0-0. Να δώσω χαιρετίσματα στο φίλο μας στο Σπύρο. Μας άκουγε πριν από το Λουξεμβούργο, όπως μου έστειλε στο Instagram. Που ήταν στο αεροδρόμιο του Λουξεμβούργου για να φύγει. Κατοικοδεύει στο Λονδίνο άνθρωπο, ρε φίλε. Τι να κάνουμε, εκεί είναι η δουλειά του. Λοιπόν. Διάλειμμα, πάμε και επιστρέφουμε. Εγώ ήταν τόσο καιρό να είμαι εδώ πέρα μέσα. Έτρεξε ο άνθρωπό μα, βρε. Δύο έχει εδώ πέρα. Μια εβδομάδα έλειψε δύο υπολογιστέ και το στούντιο. Ναι, είδε. Δηλαδή, αν μάλιστα δεν θα φέρουμε το Enterprise. Ναι, μα. Για την Μόπλε, πώ να τα κάνω. Παρακαλώ, ρε. Λοιπόν, Λίπορ 107,4 ακούτε. Μπαλαντέρ. Με νέα σύνθεση, αλλά παλιά, γιατί είναι βγαλμένα τα παλιά. Λοιπόν, καλό. Καλό, εμεί καλή κατάσταση. Λοιπόν, ο Νίκο Μοσκοβίτη που. Μας έκανε στο διάλειμμα χασμουριό μας ασταμάτητα. Στο ένα μικρόφωνο, ο Νίκος Παπαδόπουλος. Έχω λίγο θέμα στην αρχή μέχρι να συνηθίσω εκεί το 12 η ώρα, σου λέω τώρα. Τους ρυθμούς. Έχουμε συμπεθεριάσει, δεν είναι όπως παλιά τα πράγματα. Τι να κάνουμε τώρα. Είναι αλήθεια. Έχουμε συμπεθεριάσει. Νίκος Παπαδόπουλος, στο άλλο μικρόφωνο. Βασίλης Καβαδίας, βεβαίως, στη ρύθμιση του ήχου. Και το χαλί το εξαιρετικό, το οποίο βάζει να παίζει ξανά και ξανά και ξανά. Και θα το καθιερώσουμε νομίζω για αρχή. Θα πάμε σε λίγο να συνεχίσουμε έτσι χαλάρα και έτσι θα το πηγαίνουμε πάντα με τα ρεπορτάζ. Με τη βοήθεια των παιδιών του ΠΑΟΚ 24. Ναι, των παιδιών. Των παιδιών, γιατί τα παιδιά. Θα έχουμε σε λίγο ένα παιδί. Το έχουμε, Βασίλη. Τι έχεις το τηλέφωνο του παιδιού. Μην βιάζει. Πέρυσι ήταν πιο γρήγορο ο Βασίλη. Τώρα έχει ξεκινήσει μια λιντοφόρμα, Βασίλη. Έχει κάτι, σε προβληματίζει οτιδήποτε, αδελφέ μου, να το φτιάξουμε. Πολλά, αλλά δεν είναι της ώρας. Εντάξει. Αυτό είμαι μαζί σου. Γιατί βλέπεις, στο μάτι σου διαβάζω. Εγώ, επειδή έχουμε αναπτύξει μια άλλη σχέση εδώ και ένα χρόνο. Χτυπάς εσύ, με πονάω κι εγώ. Ναι, λοιπόν, χτυπάς εσύ, πονάω εγώ και διαβάζω τα μάτια σου πλέον. Θα σπάγω μετά σπίτι σου, αδελφέ μου, μην αγχώνεις. Να με τα πεις στο δρόμο. Θα πάω και το Μοσχοβίτη. Θα έχεις με. Θα έχεις μα, πήγα να πω. Θα έχεις μα. Πώς θα είναι μετά. Πού πας το, κάτσε μα. Αυτός είναι αρρώστια, εντάξει. Να σου πω κάτι, εσύ τουλάχιστον. Είσαι και βολικός άνθρωπος. Είσαι βολικός και είσαι και στο δρόμο μου. Και πρόσεξε, δεν θα μου πεις. Εντάξει. Αν εγώ πάω στενό. Ναι, ότι εσύ θα γυρίσεις και θα μου πεις, μην με αφήνεις μπροστά στην πόρτα, άσε με εδώ πέρα, δίπλα είναι, εντάξει. Ο άλλος
ανεβαίνουμε στο Αγίου Δημητρίου, το σπίτι στα 5 μέτρα. Αυτό το πράγμα, ο Βασίλης ξέρει. Τι λατρεία. Ο οποίος μου ρελίσει, είχε και αυτό το κούλημα. Επειδή έτυχε πολλές φορές, ρε παιδί μου, ναι. Άντε ρε Πέλκα, φάλτο, άντε ρε Πέλκα. Ευκαιρία. 2-1 παραμένει στο 32. Μου ρελίσει και αυτό το χούλι, τα φεύγαμε, ρε παιδί μου, κανένα βράδυ το ραδιόφωνο. Ήμασταν εγώ, ο Θανάσης, ο Βασίλης και το Σταμάτης. Ο Μουρελής δεν μπορούσε να κάτσει πίσω κάθισμα. Πήγε μια φορά ο Καβαδίας να κάτσει μπροστά και πάει στα μάτια και του λέει πού πας. Και του λέει να κάτσω μπροστά. Πήγε πίσω. Κάτσω εγώ. Δεν μπορούσε, ήταν άρρωστος. Μάλιστα. Θα μας λείψει και δεν θα μας λείψει, αλλά είναι μια μορφή στα μάτια Μουρελής. Λοιπόν, πάμε λοιπόν. Πάλι κεφαλιά, όχι, το βγάλε. Όχι. Δεν το βγάλε. Λοιπόν, παραμένει το 2-1. Στο μεταξύ, κάθε στιγμή η μπάλα, η Ελλάδα έχει ευκαιρία, αλλά 2-1 είναι το σκορ. Αλλά τίποτα. Αγάπη Γαβριλίδου, τι κάνει. Γεια σου, αγάπη. Γεια σας, ρε παιδιά. Τι κάνετε. Καλά είμαστε, αγάπη. Νίκο, κράζεις Μουρελή και μετά είναι το καλύτερο παιδί, ε. Ωραίος είσαι. Είναι το καλύτερο παιδί. Ο Μουρελής είναι απολαυστικός όταν δεν σου ζητάει πράγματα. Εγώ πέρασα πάρα πολύ ωραία ένα χρόνο μαζί. Και εγώ, παιδιά, πέρασα πολύ καλά πέρσι μαζί. Δεν είχα κανένα θέμα. Μπιλ, κάτσε λίγο το χαλί, ρε φίλε, από πίσω. Σε καρεμούσε όμως, μισές εκπομπές. Ναι, αλλά είχα Νίκο Παπαδόπουλο στο στρατό που σκοτωνόταν και είχε μία ώρα καιρό απλά για να μιλάμε στον αέρα χωρίς λόγο. Το είπε και στο ξεκίνημα, λέει, όταν πήγα, λέει, τρεις μήνες στρατό. Όταν είμαστε στο κέντρο εκπαίδευσης. Δεν τρέπεται, ρε φίλε, προκαλείτε. Όταν ήμασταν στο κέντρο, μας βγάζαν πουσουκού. Ναι. Εντάξει. Δεν Νίκο, τώρα, οπότε μιλούσαμε, ήρθαν έξω, φίλε. Για να ξέρεις, αυτές οι θητείες λέγεται στην αργό, λέγονται γιοτάμινα. Να ξέρεις. Ρε Νίκο, 14 κάνουν τα παιδιά εκεί, δηλαδή. Για κάποιο λόγο. Νίκο, δηλαδή, αυτός είναι ο γνωστός γιοτάς που μου λέει συνέχεια γιοτάς. Όχι, ρε παιδί. Ναι, οκ. Ο Νίκος δεν είναι, όχι. Γιοτάς, όχι, γιατί σχολεί μαχητών. Δεν νομίζω ότι ήταν. Μαχητόσιμο και τέτοια, εντάξει. Αλλά κάποια στιγμή θα αναλύσω ότι ακριβώς είναι γιοτάς, αγάπη. Θα σου πω ένα συγκεκριμένο πρόσωπο και θα καταλάβεις απολύτως. Αυτό έχω στο μυαλό μου, γιατί μου το έχει πει κάποιο. Άρα μπορείς να καταλάβεις. Μπορείς να καταλάβεις. Εντάξει, δεν είσαι γιατάς, παρόλο που ακόμα, γιατί τώρα που πλησιάζει 30 κάτι αλλάζει, δεν ξέρω, κάτι έχει γίνει. Είναι αυτό που λέει ο Νίκος και το ένιωσε, πιστεύω και αυτό στην ηλικία των 27-28 και το νιώθω εγώ τώρα, αρχίζουμε να συμπεθεριάζουμε. Ο Νίκος το έχει κάνει σε μεγαλύτερο βαθμό λόγω του 30, αλλά το νιώθω και εγώ πλέον πάρα πολύ. Εγώ σου λέω, θέλω κανένα 2 εβδομάδες για να στρώσω μέχρι 12 ώρα, να ξέρεις. Γιατί ό,τι και να γίνεται, κάπου σε 11-11.30 ήταν η ώρα του αράγματος, λίγο κάτι θα δει στη τηλεόραση, λίγο θα βάλει μια ταινία, καμιά σειρά, τίποτα τέτοιο. Κατάλαβες, θέλουμε λίγο το χρόνο. Αγάπη! Παιδιά, έχετε βαρύνει πάρα πολύ. Να σου πω κάτι πρώτα απ' όλα το βασικό. Εμείς δύσκολο πλέον θα είμαστε έξω μετά τις 12 το βράδυ. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Πω, από τραγικό. Αλήθεια, ωραία πράγματα, εντάξει. 12 παρά, ρε παιδί μου, στο τσακί, μία η ώρα, ας πούμε, να πάμε σπίτι βαριά. Μα έχει καμιά γιορτή, κανένα φίλο, κανένα γενέθλια. Έχει γίνει και ο Βαδόπουλος του τριώρου 9-12. Αυτό, ξεκάθαρα. Κακό. Και δεν είναι τυχαίο ότι η πόλη πλέον έχει πάρα πολλές επιλογές το 9-12 και από τις 12 και μετά έχει θέμα. Πολύ, ναι. Έχει θέμα. Ναι, ναι, αυτό το πάρει. Ότι η έξοδη σου περιορίζεται πλέον σε 1-2 την εβδομάδα το πολύ, έτσι, καλές και έχουν μια ποιότητα και τις υπόλοιπες είσαι σπίτι ταινία και σειρές, αυτά. Και ελληνικό καφέ. Και ελληνικό καφέ σήμερα το πρωί, με πήρες τηλέφωνο, με πέτυχες να πει ελληνικό καφέ, είναι μια αλήθεια. Ωραίος, δεν τον πετυχαίνω ποτέ. Διπλός, ωραίος και μπάλικος. Πάμε στα επόμενα. Κάνεις καλό φλαπέ όμως, Νίκο. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Από μένα. Όχι από σένα, από τον Σχοβίτη. Ναι. Με το κρύο το καφέ, κάτι κάνω. Με το ζεστό έχω σοβαρό πρόβλημα. Δεν μπορώ να βρω άκρη με τίποτα. Καλά, Νίκο. Α, μαζί σου και εγώ το αυτό θέμα. Πείτε μου λίγο τι γίνεται στο στοίχημα. Γιατί. Ποια σε ενδιαφέρον να σου πω. Η Ουγγαρία συνεχίζει να κρατάει την παιδιά, ακούστε λίγο. Τα βλέπω εγώ τώρα, ωραία. Έχω παίξει γκολ Βοσνία Αυστρία 0-0 στα 73. Εγώ το είχα αυτό γκολ αγάπη. Έχω παίξει Φιλανδία, είναι η μόνη που πιάνω. Έχω παίξει Βέλγιο και γκολ 0-2 το Βέλγιο. Εγώ το έχω over. Έχω το παίξει. Βέλγιο. Τι over more. Α, εντάξει, εσύ έχει την ελπίδα. Εγώ να βάλει γκολ η Ισλανδία δεν. Ο κουβάς, δηλαδή. Έχω παίξει διπλό την Ελλάδα. Και εγώ. Δηλαδή. Αυτό είναι. Κανένα. Ένα σπόλιο κάτι όμως δεν είναι για διπλό το παιχνίδι. Τώρα βάλαν 2 τρίποντα οι άλλοι. Δεν με νοιάζει. Έχει χάσει η Ελλάδα στα μάτια. Λοιπόν, και έχω παίξει και Ισπανία. Over. Και γκολ. Όχι, ρε, γκολ. Έκτο γκολ έβαλε η Ισπανία, 6-0 είναι το σκορ. Δεν πιάνω τίποτα. Ναι. Τι ωραία. Έβαλε γκολ και η Αγγλία προηγεί της Ελβετίας σε φιλικό που ξεκίνησε στις 10. Από τα... Τι ωραία. Τι ωραία. Τέλος πάντων. Με βγάλετε να πούμε για πάω, και. Θέλετε έτσι να πούμε λίγο. Να σου πω λίγο κάτι. Έλα. Ο Πρίγκιπας τι είπε αυτό, παιδί. Ρε Νίκο, σκεφτόμουν ότι εδώ και 2 εβδομάδες τον μιλάμε κάθε μέρα. Μα κάθε μέρα. Έχει παίχτες τώρα, εντάξει, δεν πειράζει. Τώρα σκάτσει. Το θέμα είναι για πόσο. Για το Σάββατο, ρε. Μετά θα γυρίσει, εντάξει. Αύριο θα φανεί. Αύριο μαγνητική. Σήμερα ήταν στην προπόνηση κανονικά, ακολούθησε ένα μέρος και στο τελευταίο κομμάτι ένιωσε
ενοχλεί στους οπίστιους Μυριαίους από υπερέκταση λαϊκιστή στο όλο μέρη. Ωραία. Εντάξει. Για να τα λέμε τα πρώτα, ο πίστης Μυριαίος. Okay. Αύριο μαγνητική και θα δούμε πώς τι... Πώς υπερεκτάθηκε το ο πίσω Μυριαίος, ρε παιδιά. Σε καμιά προβολή, ρε εσύ. Μα εκείνο είναι πάντα σταθερό. Και είναι εκείνο που πάει και πρώτο τα πέφτεις. Δηλαδή... Ναι, αλλά τεντώνει αυτό. Και εκείνο τεντώνει. Φυσικά. Okay. Δεν τεντώνει. Δεν ξέρω. Ναι. Εντάξει, okay. Εκείνη το θέμα του δηλαδή. Εκείνη το θέμα, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση του ΠΑΟΚ, αύριο μαγνητική. Να δούμε τι και πώς. Εντάξει, επιλογές υπάρχουν, ρε παιδί μου, αλλά τώρα έχεις μια σειρά αγώνων. Εντάξει, για τον Όφη υπάρχουν επιλογές. Okay. Μετά όμως έχει Chelsea ΑΕΚ. Okay. Ναι, εντάξει. Δεν είναι και ότι καλύτερο, αλλά θα δούμε αύριο. Όχι, δεν είναι με τον Όφη το παιχνίδι, είναι παρέλαση και τα πας και θα κερδίσεις. Έτσι. Απλά υπήρχε περίπτωση τώρα ακόμα μεγαλύτερη στον Όφη να δούμε κάτι σε ΑΚΠΟΜ για να πάει μετά με Chelsea και ΑΕΚ με Πρίγιοβιτς. Τώρα, αν όντως δεν είναι καλά ο Πρίγιοβιτς. Προφανώς και το ΑΚΠΟΜ είναι ακόμα πιο πιθανό. Ναι. Για κορυφή. Εντάξει, ο Καρέλης δύσκολα. Ακόμη. Ναι, και πολύ έτσι, δύσκολα. Έτσι κι αλλιώς, δεν θα βλέπαμε νομίζω τον Πρίγιοβιτς και Σάββατο και Πέμπτη και Κυριακή. Ναι, δύσκολα το βλέπω. Αλλά εντάξει. Οπότε τώρα, αν υπάρχει αυτό το θέμα, αν δεν είναι κάτι σοβαρό. Κοίτα, νομίζω και αμφιβολία να υπάρχει και ενόχληση δηλαδή, πάλι δεν θα το διακινδυνεύσουν γιατί μετά τα παιχνίδια είναι ένα και ένα. Δεν μπορείς να ρισκάρεις τώρα. Mm-hmm. Προφανώς. Οπότε βλέπουμε από αύριο τι θα συμβεί και σε αυτό. Κατά τα άλλα, όλοι οι διαθέσιμοι. Τελευταίος είναι ο Πέλκας, ο οποίος ξεκίνησε και όλα στο παιχνίδι της Εθνικής. Αύριο θα είναι εδώ. Mm-hmm. Τελευταίος από τους διεθνείς. Πάλι λογικά πάει για 90 λεπτά. Εγώ είμαι στο 79. Είμαστε ακόμα, παίζει κανονικά. Οπότε... Ναι, το σημερινό είναι λίγο κακό. Δηλαδή, καλύτερα να μην έπαιζε σήμερα. Αλλά εντάξει. Okay. Έπαιξε. Καλό γι' αυτόν. Mm-hmm. Και μετά άλλες δύο προπονήσεις και την Παρασκευή αποστολή με μεγάλο ενδιαφέρον νομίζω, επειδή πλέον είναι όλοι διαθέσιμοι, ακόμα και ο Βέρμπλουμ, ο Τόσκα, ο Καρέλης, οπότε θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον ποιοι θα μείνουν εκτός. Νομίζω στους ξένους που υπάρχει θέμα στους αγώνες πρωταθλήματος, πρώτη φάση αυτός που φαίνεται ότι ίσως μείνει εκτός θα είναι ο Χατζερίδης. Mm-hmm. Ο οποίος έτσι κι αλλιώς έχει και αυτός ένα θέμα, είναι καλά τρόπο επέστρεψε, προπονήθηκε κανονικά. Αλλά νομίζω ότι αυτός θα είναι μάλλον που θα μείνει εκτός. Θα το δούμε την Παρασκευή. Γιατί θυμίζουμε ο ΠΑΟΚ έχει 6 ξένους. Super League πρέπει να έχει 5 στην αποστολή. Οπότε ένας ήταν εκτός. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα εντάξει, είχε σήμερα. Νομίζω πάλι έτσι το θέμα του γηπέδου παρέμεινε στο προσκήνιο. Υπήρχαν δηλώσεις του Κυριάκου στην Νόβα για τις αλλαγές που έγιναν τώρα στην Τούμπα. Mm-hmm. Τα λέγαμε και στις προηγούμενες ημέρες, το είχαν γράψει και στην Φόρτα. Η Τούμπα θα είναι εντελώς διαφορετική στο παιχνίδι με την Τζέλσι. Πάρα πολλές αλλαγές στο γήπεδο. Ο Κυριάκος αυτό που είπε είναι ότι έγιναν με γνώμονα και την μεγαλύτερη ασφάλεια του κόσμου και φυσικά και την άνεση του κόσμου, γιατί ας πούμε τα πλεξιγκλάς που θα τοποθετηθούν στα επίσημα θα είναι πολύ καλά για τον κόσμο που εκεί. Εισιτήρια διαρκείας χαμηλά, στην 1-2-3. Νομίζω ότι ειδικά όσοι είναι εκεί κάτω, καταλαβαίνουν, θα μπορούν πλέον να έχουν πολύ καλή δυνατότητα. Επίσης οι πάγκοι που θα είναι κάτω από το έδαφος και θα πρέπει να ανέβουν, ας πούμε, 2-3 σκαλοπάτια, επίσης θα βοηθούν σε αυτό. Έχουμε πει και τις προηγούμενες ημέρες ότι η θύρα 2 θα έχει πλέον 800 περίπου παραπάνω θέσεις, κέρδος και αυτοκριτών. Πώς γίνεται? Από ό,τι κατάλαβα, πρέπει να έχουν προσθεθεί 1 με 2 λωρίδες, μπορεί και παραπάνω δηλαδή, σίγουρα παραπάνω. Okay. Μετακινήθηκε το κάγκελο προς τα δεξιά, προς την 8, ναι. Και προφανώς έχουν πάρει λωρίδες από τις θέσεις, κάθετα. Okay. Από πάνω προς τα κάτω. Έτσι το φαντάζομαι δηλαδή, γιατί το κάγκελο έχει αλλάξει θέση, οπότε κάπως έτσι θα έχει γίνει. Μήκρινε λίγο κατά 800 θέση 8. Κερδισμένοι είναι αυτοί που θα είναι στην 2 και ο ΠΑΟΚ φυσικά, γιατί τις περισσότερες φορές οι φιλοξενούμενοι ποτέ δεν είχαν εξαντλήσει τα εισιτήρια και κάθε φορά ο ΠΑΟΚ θα έπρεπε να περιμένει μέχρι τελευταία στιγμή για το αν θα ανοίξει την 8, κυρίως στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Οπότε πλέον κερδίζει. Οι 800 θέσεις κάτι είναι νομίζω. Ναι, όντως. Ειδικά για παιχνίδια ευρωπαϊκά, μεγάλη ευκαιρία χάνει η Εθνική, πάλι από στη μενή φάση.
με τον Παπασταθόπουλο. Ναι, τίποτα δεν γίνεται. Τι είναι εκείνη τώρα, 2-3 ρε αγάπη, δεν ξέρω, εντάξει. Ας κάνουν κάτι, ρε. Έτσι να βάλουν τον κόλλο να κάνουν κάτι στο cash out. Όντως, πάλι η φάση είναι από στημένη μπάλα. Σε κάθε στημένη μπάλα, σχεδόν σε κάθε στημένη μπάλα, μάλλον η εθνική έχει ευκαιρία. Είτε corner είναι είτε foul, έχει ευκαιρία και το σκόρ είναι 2-1. Και οι Ούγγροι μεσαίου έχουν βάλει και κολλάρες, έτσι. Και το πρώτο ήταν πολύ ωραίο και το δεύτερο. Το δεύτερο πρόβλημα. Το πρώτο δεν το είδα. Και το πρώτο ήταν πολύ ωραίο. Πολύ ωραία συνεργασία και τελείωμα και όλα. Ναι, τη μέρα που παίξαμε εμείς διπλό την Ελλάδα, ακριβώς, θα πρέπει να γίνει. Δηλαδή, μας έπαιζε για μια φορά το φρόνημα το εθνικό να στηρίξουμε την εθνική ομάδα. Ναι, ρε, εσύ. Και... δηλαδή, δεν πρέπει να έχω παίξει Ελλάδα τελευταία 3 χρόνια. Μα να σου πω λίγο κάτι. Εγώ λίγο που την είδαμε την Εστονία μου άρεσε. Ναι. Όχι ότι έπαιξε τίποτα φοβερό, αλλά ήταν ομάδα κανονική. Okay. Τη βρίσκουν, κανονικά. Ναι. Αλλά τώρα σήμερα το σκορ νομίζω λίγο πλασματικό. Δεν νομίζω για 2-1 το παιχνίδι. Οκ. Okay. Τέλος πάντων. Έπεσε σε μάδρα, Νίκο. Εντάξει. Okay. Τι να πεις, ρε αγάπη, τώρα αυτά συμβαίνουν. Λοιπόν, οπότε είναι όλο το κομμάτι το αγωνιστικό. Στο κομμάτι του γηπέδου, τώρα εντάξει, σήμερα έμεινε πάλι στο προσκήνιο λόγω και τη συνέντευξη τύπου που έδωσε εδώ ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο Πάνος Καμένος. Ουσιαστικά επανέλαβε αυτά που είχε πει και τις προηγούμενες ημέρες. Δεν μάθαμε κάτι νέο. Εντάξει, νομίζω το πιο σημαντικό από αυτά που είπε σήμερα, από όλα όσα είπε, ήταν αυτό το κομμάτι που είχε να κάνει ότι μέχρι το τέλος του μήνα. Ναι, ανέλαβε και προσωπική δέσμευση κιόλας, ότι μέχρι το τέλος του μήνα η παραχώρηση από την πλευρά, δηλαδή αυτά που έχει να κάνει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για να παραχωρηθούν αυτά τα 21 στρέμματα, Νίκο Παπαδόπουλο, ναι, 21 είναι. Τα 21 στρέμματα λοιπόν, για να παραχωρηθούν από, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, θα έχει τελειώσει η όλη η δουλειά αυτή μέχρι το τέλος του μήνα. Είπε και ο ίδιος ότι από εκεί και μετά, ό,τι αφορά το άλλο το κομμάτι που δεν άπτεται του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, προφανώς και δεν μπορούσε να δεσμευτεί. Οκ, okay, το καταλαβαίνουμε. Ωραία. Και χθες αυτό που είχε πει ήταν ότι η νομοθετική ρύθμιση θα τελειώσει αυτό το πράγμα σε 15 μέρες. Το πήγε μέχρι τέλος του μήνα. Προφανώς, εντάξει, πιστεύω ότι από τη στιγμή που έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο θα προχωρήσει. Όχι, αυτό. Ρε, πλέον τρέχει το θέμα. Είναι ξεκάθαρο ότι τρέχει. Και επειδή είναι αυτό που λέμε στη βράση κολλά το σίδερο, τώρα θα, σε αυτό το άμεσο, το επόμενο χρονικό διάστημα θα τελειώσει όλο αυτό το τυπικό. Έτσι, που έχει να κάνει με την παραχώρηση των στρεμάτων, έτσι. Όχι με το ότι τέλος του μήνα. Άιντε ρίξε τις μπουλντόζες να κάνει γήπεδο, έτσι. Καλά, έχει, ναι, έχει γιατί διαφορά. Εγώ μιλάμε ότι στον ΠΑΟΚ, άμα δεν είναι 100% σίγουροι ότι είναι όλα έτοιμα και γραφειοκρατικά και έχουν ξεπεραστεί όλα, δεν πρόκειται να ξεκινήσει κάτι. Προφανώς. Και να πει ότι φεύγουμε από Τούμπα, πάμε Καστατζόγλι, ξεκινάμε. Ναι, ναι. Νομίζω ότι δεν θα προλαβαίνουμε να άπειρα, βλέπε ΑΕΚ, ας πούμε. Άμα δεν είναι 100% σίγουροι, δεν θα αλλάξει κάτι. Ναι, ναι. Απλά το όλο... είναι μέχρι τέλος χρονιά, μέχρι τέλος της τρέχουσας σεζόν, στην Τούμπα κανονικά. Και του χρόνου ξεκινάς τις εργασίες και παίρνεις Καστατζόγλιο. Τώρα, αν θα πάνε όλα καλά, αυτό θα γίνει. Ναι. Εδώ ο Νίκος νιώθει αδικημένος, ρε αγάπη. Όμως με τα 21 στρέμματα, έχεις να του πεις κάτι? Έχω να του πω ότι πέρα διάβαζα, πήραν πολύ κομπιά επαφή του Πάνου Καμένου με το Θεόδωρο Καρπίδη. Για ρίσιο και τα μετέφερε ο ρεπόρτερ, τα μετέφερε. Τα μετέφερε ο ρεπόρτερ. Τα μετέφερε. Γιατί δεν μας αλλά το υποβάθμισε πολύ. Είναι στη φάση που δεν το υποβάθμισε. Το υποβάθμισε πολύ, αγάπη. Ότι αν να γίνει κάτι, καλώς να γίνει και να δούμε και πράξεις. Απλά είναι στη φάση της ψηφοθυρίας που κάνουν τα κόμματα αυτή την περίοδο. Ψηφοθυρία. Πόπο, ο Σκοβίτη το παίζει ανώτερος μέχρι αηδία. Δηλαδή, τι κάνουν, ρε παιδιά. Εγώ όμως, επειδή τον ξέρω, όμως είπε και πάλι μέσα εκεί πέρα όταν τα είπε αυτά, είπε ότι εμείς δεν δίνουμε φανέλες και τέτοια. Τα είπε αυτά. Εγώ το ξέρω. Αυτά τα αποκλειτικά τα ξέρω τα ύπουλα. Και εμείς, ρε φίλε, που έγινε ένα λάθος και παραδέχτηκε, είπα, λέμε τα καλά, λέμε και τα στραβά. Ναι. Παραδέχτηκαν. Βγήκε σήμερα ότι, οκ, okay, έγινε λάθος, μετά από επαφή με τους οργανωμένους. Φάγαμε το ξεφορτηθεί. Παραδέχτηκε το λάθος. Αυτή είναι η αλήθεια. Έτσι. Εντάξει, ρε φίλε, να σου πω κάτι, γίνονται όμως αυτά τα πράγματα. Μα μέσα από το ξεφορτηθεί γίνονται και πράγματα πολλές φορές. Αυτό είναι αλήθεια, οκ. Εντάξει, στον ΠΑΟΚ τουλάχιστον ακούνε γενικότερα. Αφού γκράζεται τον κόσμο πλέον. Γιατί ναι, λίγο το ναι, κοντινό παρελθόν υπήρχε ένα χάσμα. Με αυτό που λες. Όχι, σε σχέση με προηγούμενο καιρό έχει βελτιωθεί πολύ. Υπάρχει η κατάσταση. Μια πρόοδος, όχι, ναι, ναι. Υπήρχε ένα μεγάλο χάσμα. Μέχρι πριν από 1-1,5 χρόνο υπήρχε μεγάλο χάσμα. Τώρα έχει γεφυρωθεί κάπως και υπάρχει μια αλληλεπίδραση γενικότερα. Τα χάσματα γεφυρώνονται, αγάπη. Ακριβώς. Αυτό, ναι. Μάλιστα. Καλό είναι. Καλό, πάντα. Αγάπη, θα πας Κρήτη? Δεν θα πάω Κρήτη, θα πάει. Ο Φτώλος Κόλκας. Άντε! Έχει δεσμευτεί, παιδιά, ότι θα πάει και στην ΚΑΠΑ 20. Γελάμε, βέβαια. Σιγά. Ναι. Okay. Γελάμε, εντάξει. Ναι. Φτώλος Κόλκας θα πάει. Δεν έχει πει ποτέ σε ΚΑΠΑ 20 παιχνίδι σε καμία αποστολή που έχει πάει. Άσε, έχει πάει μία φορά σε ΚΑΠΑ 20. Ναι. Τι, 3 η ώρα θα ήταν.
Τρεις η ώρα θα το παιχνίδι. Φάει, και το θυμόμουν εγώ. Ναι. Δεν το θυμόταν ο ίδιος καθόλου. Το θυμόμουν εγώ. Και είναι στην Κέρκυρα, όχι πέρσι, πρόπερσι νομίζω. Ναι. Αυτό. Άσε, γιατί και κάτι στην άλλη που πάνε σε κάτι K17 και κάτι τέτοια. Ωραία. Ούτε στοιχεία δεν έχουν και για να τα βρούμε κάνουμε άσε τώρα. Ό,τι να είναι μας έδωσε. Τίμιος όμως. Αλλά ήταν εκεί. Τίμιος. Ρεπόρτερ, ενημέρωνε. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Έστειλα την αγάπη. Πέρασε μπροστά μου ο Λούμπος Μίχελ. Ναι. Που έλεγε στο τηλέφωνο. OK, we will arrange it. Thank you, bye bye. Και το σπίτι λογικά θα ήταν στο Σάνι. Έλα, για πες αγάπη. Ξέχασε λίγο και το 5-0 βέβαια. Έχει σπίτι στο Σάνι. Όχι. Έχει. Μπορεί να έχει όμως. Μπορεί να έχει. Όπα, νάτος. Ριζώνει. Νίκο, πώς ήταν από μαύρισμα, ήταν καλά, ήταν πιο άσπρο το παιδί μου. Ήταν, έχει πάρει λίγο, έχει πάρει λίγο. Να μόνιμα το έχει εδώ, από Μάη μήνυμα. Κάτι τέτοια βλέπει αγάπη βουλίδη και σου λέει εμείς τι κάνουμε. Δηλαδή, τόσο ρίχνουμε. Μήπως πηγαίνει για σου. Το φυσικό, το φυσικό αγάπη είναι πάντα καλύτερο από το τεχνητό. Ναι, αλλά τώρα Νίκο, μου σκοβέτει επειδή είμαστε έτσι επαγγελματίες, έχουμε σταματήσει αυτά εδώ και καιρό. Οπότε θα πέσουμε στην αγκαλιά του σολάριου αναγκαστικά. Ναι. Ναι, εντάξει. Τι να γίνει. Αυτά είναι. Προλαβαίνουμε λίγο ακόμα. Προλαβαίνουμε. Μάλιστα. Λοιπόν, δύσκολα. Αγάπη, ευχαριστούμε πολύ για το πληρέστατο ρεπορτάζ. Ωραία. Ήταν και πάρα πολλά και. Σε αφήνουμε να ξεκουραστεί. Δεν νομίζω ότι θα μπορούμε να κάνουμε κάτι στοιχηματικά. Δηλαδή θα είναι θαύμα αν γίνει κάτι. Λωμό. Από ό,τι βλέπω. Οπότε. Κοίτα, να σου πω κάτι. Έχει τύχει να βγω στο Παπαδόπουλο και να πάω 6-7 και το έργο μου το χάσω την ώρα που μου λέμε στον αέρα. Οπότε δεν έχω ελπίδα. Ειλικρινά. 7 παιχνίδια τα έπιασε αγάπη, αν είναι δυνατόν. Συνήθως αυτά παιχνίδια βγαίνουν πολύ εύκολα. Έλα, εσύ την άλλη 8 είχα παίξει την άλλη φορά με την. Ποια είχα παίξει που το λέγαμε με την New Sense. Σε παρακαλώ. Μάλιστα. Ωραία. Αγάπη Γαβριλίδου, να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ. Παραμένει το 2-1 στο Ουγγαρία, Ελλάδα στο 89. Έχει χάσει κάποιες ευκαιρίες η Ελλάδα, κυρίως αποστημένες μπάλες με τον Ρωσίδη, τον Παπασταθόπουλο, αλλά δύσκολα θα αλλάξει κάτι. Στο τέλος είναι 2-1 το παιχνίδι. Στα άλλα, στους άλλους αγώνες του Nations League, το Ισλανδία-Βέλγιο έγινε over, έβαλε το γκολ το Βέλγιο. Το Ισπανία-Κροατία είναι στο 6-0, παρακαλώ πολύ, με 3-0 ημίχρονο. Τι κατέβηκαν οι Κροάτες. Η Βοσνία έβαλε γκολ, προηγείται 1-0 της Αυστρίας. Το Ουγγαρία-Ελλάδα είπαμε στο 2-1. Η Φιλανδία συνεχίζει να προηγείται με 1-0 από το ημίχρονο. Το Μολδαβία-Λευκορωσία είναι στο 0-0 υπερθέαμα και το Σαν Μαρίνο-Λουξεμβούργο είναι στο 0-3, παρακαλώ πολύ. Το Αγγλία-Ελβετία που είναι φιλικό ξεκίνησε στις 10 είναι στο 1-0. Τα περισσότερα παιχνίδια του Nations League πλησιάζουν προς τέλος. Άλλα δύο διεθνή φιλικά που ξεκίνησαν 10 παρατέρτο είναι το Βόρειο-Ιρλανδία-Ισραήλ που είναι στο 3-0 και το Πολωνία-Ιρλανδία 0-1. Έχει φάει πολύ πινελή και λογικά η Πολωνία γιατί πρέπει να πει και πολύ παιχνίδι στοιχηματικό. Πάμε λοιπόν στο διάλειμμα, όχι από μένα. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο το τελευταίο μισάωρο. Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέφουμε λίγο 107,4. Μπαλαντέρ, Νίκος Μοσχοβίτης και Νίκος Παπαδόπουλος. Οι δύο Νίκη στα μικρόφωνα της εκπομπής. Με Βασίλη Καβαδία στη ρύθμιση. Πίσω την κονσόλα, πίσω τα DEX. FM κενό, γράφει το μήνυμά σας το στέλνει στο 54526 με χρέωση 1,24. Συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των χρεώσεων της κινητής τηλεφωνίας, γραμμές θα ανοίγουμε σαν κόσμο. Έτσι, ναι, σε μέρες ναι, θα ανοίγουμε. Θα ανοίγουμε κάποιες μέρες. Πεινάς καθόλου. Δελφέρας. Πεινά. Αφάβοκα. Τι, έχεις σπίτι κάτι. Έχεις σπίτι κάτι, γιατί δίπλα έτσι όπως θα φεύγουμε, το φανάρι λίγο παρακάτω, ένας κύριος Βασίλης νομίζω ότι έχει ένα ενδιαφέρον. Θα έχω κανονίσει μετά να φάει κατάσταση. Άλλο βράδυ. Αύριο. Αύριο. Τώρα μας έχει κόψει τώρα, μέχρι αύριο. Αύριο το βράδυ, ρε Νίκο, θα πάμε να φάμε παρέα. Λοιπόν, έχω κανείς άλλη κατάσταση για μετά. Ναι. Λοιπόν, έληξε αυτό το μάθημα. Έληξε, κάτσε λίγο να. Παροδία. Έχεις τα τελικά φύγανε. Μπροστά σου, ρε Νίκο, δηλαδή. Κάτσε, ρε φίλε, δηλαδή. Κοίτα, ρε φίλε, δηλαδή. Έτοιμα, δηλαδή, εγώ πρέπει να τα ανοίξω τώρα. Ισπανία κρατεί 6-0. Άιντε. Λοιπόν, Ισλανδία-Βέλγιο 0-3. Θα βγάλαμε το γιόβερ, αυτά ήταν. Πολωνία-Ιρλανδία 1-1. Φιλανδία είπαμε στον 1-0. Βοσνία Ερζεγοβίνη Αυστρία 1-0. Δεν βγήκε το γκολ εδώ. Δεν βγήκε το γκολ. Λοιπόν. Το Αγγλία Ελβετία δεν πρέπει να έχει τελειώσει ακόμα. Το Αγγλία Ελβετία είναι στο 0-0. Στο 1-0. Στο 1-0. Το 1-0 το 0-0 ημίχρονο. Δεν έχει τελειώσει ακόμα. Τελικά είναι η Ισπανία. Είναι η Ισλανδία. Η Βοσνία. Και η Πολωνία. 1-1. Έχασε μεγάλη ευκαιρία, διαβάζω εδώ. Mm-hmm. Δεν παίζει το άνοιξη. Μπάς και μας εξηγούν τι ακριβώς έχασε αυτή τη στιγμή με τη μεγάλη ευκαιρία. Αυτό είναι πολύ καλή σκέψη που έχεις κάνει. Ναι, ναι.
Λοιπόν, έφυγε τη μένει πολύ ωραία. Χωρίς να είναι απαραίτητα κατώτερη, γράφει ο συνάδελφος. Γιατί είναι απαραίτητα κατώτερη και να μην είναι απλά κατώτερη. Οκ. Okay. Ναι. Όχι, όχι, δεν λέει κάτι. Όχι, όχι. Απλά ότι είχε δυνατότητα τέλος πάντων να κάνει το 2 στα 2. Οκ. Η εθνική. Ο Πούκι δεύτερο γκολ, ρε φίλε, και το, στο 1-0 με την Ουγγαρία αυτό το έβαλε. Και σήμερα αυτό το έβαλε. Αυτό δεν τον θέλατε εσείς. Τον ήθελε ο ΠΑΟΚ. Τον άφησε σε κάποια φάση γιατί σου λέει ζητούσε πολλά. Μετά ήθελε να έρθει αυτός. Ο ΠΑΟΚ μετά πήρε τον ΑΚΠΟΜ. Και αυτό το παλικάρι πήγε κάπου, κάπου. Πού πήγε να δει, στην Όρις νομίζω πήγε. Championship. Έτσι νομίζω. Ο Τέμου Πούκι. Πολλά είναι? Λεφτά είναι η αλήθεια. Τέμου. Ναι. Τέμου. Πολλά λεφτά και 32 χρονών, ρε φίλε. Πόσο δηλαδή, πόσο. Δώσε τα ίδια και πάρε τον ΑΚΠΟΜ που είναι 20-21. Πόσο είναι. Που μπορεί να το κάνει και τάλερα σε κάποια φάση. Μεταγραφή ήρθε. Ε, βέβαια. Κατάλαβες. Δηλαδή, δώστε σε κάποιον που μπορεί και να τα πάρει και πίσω. Okay. Λοιπόν, 2-1 εθνική ιτήθηκε από την Ουγγαρία. Τώρα, το τι σημαίνει αυτό στο Nations League δεν μπορούμε να εξηγήσουμε από την αλήθεια. Δεν ξέρω αν υπάρχει. Δηλαδή, δεν ξέρω αν ότι είσαι από το σφαιριστή τη Ελλάδα τώρα, τώρα ο Ατρίδη, δηλαδή, σε λίγο που θα το ρωτήσει ναι. Τι σημαίνει αυτό, αν ξέρει να το εξηγήσει. Okay. Ωραία. Οπότε κρατάμε ότι ήρθε η ήττα με, 2-1. Εγώ λέω δεν άξιζε να χάσει η Ελλάδα. Καλή ήταν, είχε και ευκαιρίες. Στημένες μπάλες. Έφαγε δύο γκολ που ήταν τρίποντα, είναι η αλήθεια. Πολύ ωραία γκολ και τα δύο. Ναι. Της Ουγγαρίας από το πρώτο ημίχρονο. Έχασε με 2-1. Γενικά λίγο την εθνική ομάδα την έχουμε, ρε παιδί μου, στο δεξί που λέει ο Ζαγόρας. Όλοι μας. Δηλαδή περιμένουμε πιο πολύ να την κράξουμε όταν χάσει παρά να πούμε ότι μπράβο τα παιδιά ήταν καλά, ας πούμε. Αλλά τώρα επειδή το βλέπουμε το παιχνίδι, όντως είχε αρκετές ευκαιρίες. Να σου πω κάτι γρήγορα. Πάντα κατάφερε να πάρει το χ. Έχει χάσει η εθνική αυτή την έγκλη που είχε τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή για λίγα χρόνια. Ναι, ρε, φίλε, για κάποια χρόνια μετά το Euro. Μετά από όσα γίνανε μετά το 2014. Ναι, ναι, μετά από εκείνη την παρουσία στο Μουντιάλ της Βραζιλίας. Που όντως αν περνούσε την Κωνσταντίνα θα γινόταν το θαύμα να ξέρει και εκεί. Ωραία, θα γινότανε. Είχε δρομολογηθεί. Ό,τι δεν το έδωσε με την Κωνσταντίνα το έδωσε μετά με την Πορτογαλία το 2016, να ξέρει. Δηλαδή γιατί ήταν έτσι πήγαιναν οι συναστρίες. Έτσι πήγαιναν από πάνω του, αλλά. Βρέθηκε ο Χρυστοδουλόπουλος που δεν την έδινε δίπλα και ο Νάβας που έβγαζε τα out σε εκείνο το παιχνίδι. Από εκεί και μετά. Εντάξει, το χάσαμε ρε φίλε γιατί είχε όντως μια καλή ομάδα, ένα πολύ καλό προπονητή. Ωραία. Είχε και παίχτησε καλές ηλικίες. Δηλαδή τώρα το Ρωσίδης ρε φίλε τον πήρε τα χρόνια. Εντάξει. Φτάσαμε 18. Δεν τον μπακάκι, δεν τον είπε. Τον έχει αποστολή. Ναι, οκ. Okay. Είχε ρε παιδί μου παίχτησε σε καλή κατάσταση. Πριν είχε Γιώργο Σαμαρά. Κατάλαβε, δεν υπάρχει Σαμαρά τώρα. Που δεν επιδούσε να πάρει κεφαλιά μου του χαλάσει το μαλλί. Ωραία. Είχε φάνη γκέκα. Τώρα δεν. Όχι πάλι έχει παιδιά σε καλή. Όχι δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι αυτοί οι τρεις που έχει από πίσω, πίσω από το Φόρ, δηλαδή και ο Πέλκας και ο Φορτούνης και ναι. Ο Μάντορ, καλοί παίχτες. Καλοί. Δηλαδή αυτή η τετράδα μπροστά και με το Μήτρογλου είναι καλή, λέω εγώ. Κάτι λείπει όμως. Κάτι. Το τσαγανό. Εκεί στο κέντρο παραδοσιακά δεν είναι. Εκεί στο κέντρο έχει παραδοσιακά θέμα. Παραδοσιακά έχει θέμα εκεί. Μετά από εκείνο το Κατσούρ, Ζαγόρ, Μπασινά και Σία. Ψάχνεσαι πολύ. Δεν έχεις. Αυτό με το μπουχαλάκι παίζει. Είδες κάπου το Σάμαρ στα καλά του. Ένα και ο Σάμαρ τώρα δεν είναι. Δεν παίζει την Μπενφίκα. Δεν τραβάει και αυτό δεν παίζει την Μπενφίκα. Δεν παίζει την Μπενφίκα. Τι άλλο είχες. Δεν είχες κάτι άλλο έτσι άξιο να φάει. Εκεί παραδοσιακά είχε ζήτημα. Μετά το Κατσουράνι και Σία. Εντάξει, είχες τον Κάρα κάπου στα τελευταία του λίγο. Ναι, ρε παιδί μου, ωραία. Αυτή ήταν η γενιά μέχρι το. Τελευταία του φάση, ας πούμε. Μέχρι το 14 που τράβηξε περίπου. Από εκεί και μετά εκεί πέρα έχει ζήτημα. Τώρα α πούμε σου λέω παίζει με το μπουχαλάκι, α πούμε. Ωραία, ο Τζιόλης που. Εντάξει, οι άνθρωποι έχουν περάσει και τα χρόνια. Ήταν που ήταν και ένα βαρύ κορμί. Ακόμα είναι στην εθνική ομάδα. Γιατί έχει καλύτερο. Ο Τζιόλης, κοίτα, έχει μια εμπειρία. Ο Τζιόλης είναι ένα παίκτη που μπορεί να σου δώσει συγκεκριμένα πράγματα. Αυτό σου λέω. Και άμα είχε δύο-τρει καλύτερου, δεν θα ήταν στην εθνική. Αυτό σου λέω. Ναι. Δεν έχει όμω. Γενικότερα διαχείριση πάντα. Ωραία, ρε πω αύριο, σοκ. Ρε πω. Και μας έβαλε άλλος 5-9 το απόγευμα, δηλαδή για το Θεό. Αλλά τουλάχιστον θα κοιμηθούμε το πρωί. Ναι. Είναι κάτι θετικό πάνω στην ώρα του μπάσκετ. Λοιπόν, βλέπεις ότι κάθε φορά οι προπονητές δέχονται την τριμία κριτική. Και ο Σκύμπε τώρα για τις επιλογές του. Ο Σάντος όχι τόσο. Mm-hmm. Είναι η αλήθεια. Καλά, το Ρανιέρι τον είχαμε κάνει. Ο Σάντος, φίλε, εντάξει, ήταν και. Το Ρανιέρι τον είχαμε περάσει πριν ο Κορδέλα. Τον Κλαούντιο Ρανιέρι. Ναι. Και πολύ ξεχνά... έχει και επαφή και με κόσμο, ρε φίλε. Και πολλοί ξεχνάνε και τον τέτοιον, ρε φίλε. Τον, ποιον. Αχ, κόλλησα. Που είχε βοηθεί τον Κωστένογλου, ρε. Ένα, για πολύ λίγο όμως τον πάγκο της Εθνικής. Ξένο. Ναι, ρε. Τον Αργεντίνο. Αχ. Τώρα το σκηνικό που μου λες κάτι μου θυμίζει. Αχ.
αλλά δεν μπορώ να θυμηθώ πώς τον λένε. Το Λάκρα. Πώς λέγω, το έχει κολλήσει εδώ το έχω. Το Σέρχιο, ρε Μαρκαριά. Ναι, ρε φίλε. Ουρουανό, ρε, όχι, Ουρουάνος, όχι Αργεντίνο, ναι, αυτό με μπέρδεψε. Ουρουανό, Σέρχιο Μαρκαριά, ναι. Ναι. Δηλαδή το είχαμε ζήσει και αυτό. Mm-hmm. Ναι, οκ, okay, εντάξει. Τέλος πάντων. Α, ασχολείται πλέον, δεν τραβάει. Η εθνική για να τραβήξει πάλι τον Έλληνα πρέπει να πάει σε μια διοργάνωση. Πρέπει να πάει σε διοργάνωση, ναι, ναι. Και να, κάνει μια, να περάσει μια φάση ομίλων και να αρχίσει ναι, πάλι ο Έλληνα και να ψάχνετε και να λέτε ψυχολεύετε. Πρέπει να πάει σε Euro, σε Μουντιάλ, σε ό,τι είναι. Εντάξει. Τι έλεγε για του Σοκράτη, πώ θα το πω, τι λέγε. Πού ρε. Εδώ πέρα, τρίτο θέμα, το σέτο που ανοίγει. Κάτι έκανε. 10 του συμμετοχέ, ναι, τρομερό. Ρέκορντμαν. Συγκινηθήκαμε. Ο Σοκράτη από μόνο 30, ρε φίλε. Ηλικία μου. Για πιο μεγάλο τον είχα. Ηλικία μου. Ξεκίνησε πολύ μικρό με στην ΑΕΚ. Έχει πάει σε πολύ μικρή ηλικία στην Μίλαν κιόλα. Ναι. Και μετέπειτα στην Ντόρτμουντ. 81 έχει. Σε Λεπικίδη 82. Πρώτο ήταν Καραγκούνη με 139, ρε φίλε. Τι 139. Ο Ζαγόρ, ο ευρωβουλευτή μα. Ναι. Τρίτο ο Κατσούρ με 139. Το Ρωσίδη πολύ ψηλά. Βασινά 100. 100, 100, 100, 100, 100. Τώρα είναι το Ρωσίδη και γράφει ακόμα. Σε 100. Προ το Λάκη. Τώρα στο μεταξύ έχει ξανά παιχνίδια Οκτώβριο. Εκεί πάλι. Μετά την έκτη αγωνιστική έχει διακοπή. Ναι. Και έχει και Νοέμβριο. Τι κούρασε αυτό. Ναι. Φτάνει. Έχει και Νοέμβριο. Πάλι. Καλά δεν θυμάμαι ότι Νοέμβριο δεν είχε πέρσι για παράδειγμα. Κάτσε λίγο να το τσεκάρω τώρα. Είχε πάλι διακοπή. Δεν νομίζω το Νοέμβριο. Δεν νομίζω ότι είχε επίσημα παιχνίδια. Πρέπει να έχει φιλικά. Λοιπόν, περίμενα να πατήσουμε πάνω εδώ στην, ναι, στην όμορφη Ελλάδα για να δούμε πώς θα περιμένουμε τον Γρηγόρη Ατρίδη στο post game του Ε. Ναι, ναι. Για να τα πήρε το παιδί μας. Λοιπόν. Λόγω σύνδεση κεφάλια και τα που έπιασε βάλτα. Ναι, πολλές ευκαιρίες είχε, ρε. Είχε πολλές φάσεις τώρα. Okay. Λοιπόν, η Ελλάδα, για παράδειγμα, παίζει 12 Οκτωβρίου με την Ουγγαρία στο εντός έδρας, μετά παίζει με τη Φιλανδία. Τι σκηνικό είναι, ρε φίλε, τώρα. Παίζει πρώτα με την Ουγγαρία, μετά με τη Φιλανδία. Τέλος πάντων, εκεί τρεις μέρες, 12 Οκτωβρίου και 15 Οκτωβρίου, και μετά παίζει 15 Νοεμβρίου και 18 Νοεμβρίου. Άρα θα έχει διακοπή και τον Νοέμβριο. Θα μου πεις, τους παίρνει να έχει διακοπή γιατί δεν έχει διοργάνωση το καλοκαίρι. Μεγάλη. Οπότε μπορεί να τραβήξουν και λίγο τα προαθλήματα παραπάνω. Οκ. Okay. Λοιπόν. Νομίζω ότι τελειώνουμε τελικά. Ναι, ρε παιδί μου, έχει την άπλα και να τραβηχτεί και λίγο παραπάνω γιατί δεν έχει το σφίξιμο που είχε φέτο να τελειώσουμε με Μουντιάλ και όλα αυτά. Όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλα τα πράγματα. Καλά, αφού ξεκινήσαμε, θα τελειώσουμε. Δεν μετά ξεκινήσουμε εμεί. Ναι. Σωστά. Λοιπόν. Πρέπει να μα μιλήσει κάποια στιγμή. Ναι. Όπω εγώ σου μίλησα τώρα για το ποδοσφαιρικό άκρη. Το κάνουμε αύριο. Γιατί τώρα δεν έχουμε και πολύ χρόνο. Φτάνει στο τέλο σιγά-σιγά. Η πρώτη μα κοινή εκπομπή ξανά μετά από ένα χρόνο. Μα μιλήσει το πασχετικό πάντο. Μα ακούσει κανένα, δε φίλε. Αυτό το project. Το γύρω συνόλη. Δεν ασχοληθεί άνθρωπο. Δεν ασχολεί κανένα. Ναι. Γιατί εγώ σε διαβάζω. Βεβαίω. Σε γάλα σε διαβάζω. Βεβαίω. Δεν το αναφέρω σαν έργο. Καταρχά για πάση, δε φίλε, δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Είμαστε ακόμα 11 Σεπτεμβρίου. Ναι. Δηλαδή για μπάσκετ κανονικά θα πρέπει να μιλήσουμε κάπου το Δεκέμβριο. Ο Αριανό. Ναι. Πρέπει να ασχοληθεί μαζί. Έχει και επίσημο παιχνίδι τώρα που να είναι. 20 του μήνα. 20-22. Ναι, ο Άρης έχει δίκιο στον κοντά, έχει παιχνίδι. Την πλήτσι. Ναι. Κατάλαβες. Έχει 20-22. Πώς ασχοληθεί, ρε φίλε, αυτό το πρώτο ανοιχτό φιλικό το κάνεις αύριο. Έχεις παίξει 4-5 φιλικά, δεν σε έχει κανένας. Όχι, δεν μαθαίνουμε τι γίνεται. Τα αποκαλυπτήρια. Τι γίνεται. Να τα γράφεις. Εγώ. Ποιος. Εγώ δεν γράψω, ρε φίλε. Εγώ από τον πέμπτο. Ποιος θα τα γράφει, Νίκο. Δεν γράψω, ρε φίλε. Απλά μαθαίνουμε τι γίνεται. Τι γίνεται. Έχεις λίγο θέμα στο στρίψιμο. Δεν. Δεν ρολάρει καλά το πράγμα στο ξεκίνημα. Δεν μαθαίνω. Στο... Λίγο σφιγγόμαστε, που είναι φυσιολογικό. Έχασε και τον Ρουφιάνο μέσα στον Άγγλο, γιατί τον είχε. Εγώ. Ναι. Ποιον. Είχε. Δεν θα πω όνομα, δεν τον αποκαλύψω. Όχι, ρε. Δεν θα τον αποκαλύψω. Ποιο Ρουφιάνο, ρε. Δεν υπάρχουν αυτά. Αυτό είναι εδώ. Με αυτό εδώ τον αριθμό, εδώ πέρα. Όχι, ρε. Εσύ. Καλά, ναι, εντάξει. Νίκο και τέτοια. Εντάξει, ας, τα ξέρουν. Τα λέτε, τα γράφετε τώρα, εντάξει. Και δεν μάθαμε τι έγινε. Στο τελευταίο φιλικό τι έγινε με τον Ιωνικό τώρα. Δεν τα λέμε τώρα. Δεν τα λέμε τώρα. Δεν τα λέμε τώρα. Τα παραπονιάκια, τα πει στο Μουριλί. Ναι. Εντάξει. Του σέβομαι του συναδέλφου. Έτσι, μπράβο. Εντάξει. Είμαι σίγουρο ότι. Δεν υπέπεσε στην αντίληψή του. Ο Μουριλί έτσι αλλιώ ξέρει πολύ καλά του εφάγει για παρασκήνου. Δεν μπορεί, πεθαίνει δηλαδή. Ναι. Και να κριτικάρει του πάντε. Ναι. Να κάνουμε, ρε φίλε. Μπασχετικέ εκπομπέ δεν περνάνε. Δεν έχουν ενδιαφέρον. Δεν έχει τι να κάνουμε. Η ποιότητα δεν τραβάει κανένα σε αυτήν. Στην Πασκετομάνα δεν έχει ενδιαφέρον. Τι να κάνουμε. Έχει και δικαιώματα μπάσκετ, φίλε. Εκείνα δει αδιαφορία, Παντελή. Τι γίνεται, φίλε μου, δηλαδή. Εκεί τώρα κοίταξε να. Γιατί να σου πω κάτι, έχει βλέπω τον Σλούκα, αλλά δεν βλέπω του υπόλοιπου. Τι δεν βλέπει του υπόλοιπου, δεν βλέπει. Καλάθιδε και τέτοια. Καλάθιδε, προχθέ έπαιζε. Ήτανε, ναι. Ήτανε, τώρα παίζουν, ρε. Τώρα παίζουν γιατί δεν έχουν Ευρωλίγκε και τέτοια. Πιο μετά, κάπου τον Νοέμβριο νομίζω πάλι έχει. Παράθυρα ή Δεκέμβριο, κάπου τόσο. Ναι, εκεί τέλειο Νοεμβρίου, αρχέ Δεκεμβρίου. Δεν θα είναι αυτή εκεί πέρα.
Ναι. Θα είναι εκεί ο Χάρης Γιαννόπουλος και τα παιδιά που τράβηξαν όλο το. Όλο το λούκι. Ναι, τις προηγούμενες, στα προηγούμενα παράθυρα. Τώρα που είναι Σεπτέμβριος. Ο δικός μας Ντατώμε. Έτσι, Ντατώμε των φτωχών. Εντάξει, Γιάννη, τον κούπο δεν έχει φυσικά. Δεν θα τον έχει αυτό νομίζω. Θα τον έχει να έχει καλύψει με τον μπάσκετ, αν πα λέω εγώ. Το οποίο είναι πότε. 15 με 30 Σεπτεμβρίου του 19. Α, έχουμε ακόμα. Στην κοντινή Κίνα. Α, δεν δίπλα. Αφού κάτι τσάρτερ. 15 μέρες Κίνα, ξέρετε, ωραία. Ρωμένα όλα. Να χαρά. Απ' τη Μούμια. Τι? Απ' τη Μούμια. Δεν υιοθετώ. Εγώ δεν είπα ποιο. Γιατί με αυτό δεν ξέρω. Μπορεί να. Να γίνει. Είναι πολύ μακριά, 15 μέρες. Πολύ μακριά. Μπορεί να γίνει. Συνεφάκι στον ουρανό. Α, καλά, ναι. Καλά. Άλλο έλεγα εγώ. Αλλά... Γερός να είναι ο άνθρωπος. Εντάξει, ναι, ναι. Ξύλο, μεγάλος παράγοντας. Γερός να είναι, μεγάλος παράγοντας. Κυριολεκτικά και μεταφορικά. Να, τον Γρηγόρη Ατρίδης. Έλα, ρε, φίλε. Αυτό το μαλλί του Κρατσιάνο Πελέο, δεν το πω πάλι ποτέ. Αυτή εκεί πέρα η κυρία. Ξέρεις ότι τον πάρα τη φάτσα από χθες κάτι κολόπεδα. Πού? κάπου. Και λέγανε... Στο group στο Facebook. Ναι. Ευθύμης Κουλούρης και παίκτης. Ναι. Ναι. Και παίκτης και ρεπόρτερ πρώτη εδώ. Είναι να σου πω κάτι. Ντροπή. Από τη στιγμή που πήγε εκεί πέρα. Θέλω να κάνουμε ένα τέτοιο καφενείο στο ραδιόφωνο, αυτό θέλω. Αλλά θα πρέπει να το κάνουμε σε. Να μην ξεφεύγει τόσο ξεφεύγει το συγκεκριμένο, γιατί. Ρε παιδί μου, εντάξει, είναι κάποια πράγματα τα οποία δεν λέγονται δημόσια τώρα, ας πούμε, δημόσιο λόγο. Okay. Αλλά θα πρέπει να κινηθούμε προς τα εκεί. Αυτό το κόνσεπτ θέλω. Θα το κάνουμε. Αυτό. Και τα είναι που θα συνδέσει τα πάντα. Ναι. Με την περίσταση. Αλλά αυτό από τη στιγμή πήγε σε κανάλι Πανελλαδική Συμβουλή, νομοτελειακά θα γινόταν. Καλά, ναι, okay. Εδώ το κάναμε εμεί τόσα χρόνια μεταξύ μα, τα πηγαδάκια τη Θεσσαλονίκη που είναι ένα χωριό. Με Κουλούρη όμω δεν είχαμε ασχοληθεί με Ευθύμη Κουλούρη. Και όντω αυτό που το έγραψε είχε δίκιο. Το έμοιαζε πολύ. Εγώ το είχα πει το Γρηγόρη. Ναι. Εντάξει, δέστε να τώρα έτσι όπω κάθεται προφίλ, είναι ρε φίλε σαν δίδυμο αδελφό του. Ναι. Αυτό το μάλλον δεν το αποβάλει ποτέ. Ναι. Μάλιστα, ο Σκύπ από την άλλη κλασική γερμανοτουριστόφατσα δηλαδή, εντάξει δεν είναι. Από αυτού του τύπου που κάθονται εκεί πέρα που πίνουν κάτι μπύρε στην ταβέρνα και γίνονται κόκκινοι μετά από 2-3. Ωραία, η Greek Τζατζίκη και η Greek Μουζάκα και τέτοια. Μουζάκα. Γενικά θεωρώ ότι η θέση φιλίου του Ομοσπονδιακού Τεχνικού είναι καταπληκτική εργομιστία. Δηλαδή. Και βλέπει όλοι οι περισσότεροι Ομοσπονδιακοί Τεχνικοί. Εντάξει τώρα, όχι στι μεγάλε ομάδε, οκ, ρε παιδί μου. Όχι τώρα στι μεγάλε χώρε. Αλλά έτσι σε χώρε τύπου Ελλάδα, κουλουπού. Είναι ξέρει κάτι, ρε παιδί μου, που το ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο και η καριέρα του, τα καλά του χρόνια ήταν πίσω. Δηλαδή, ο Σκύπε πριν την εθνική ομάδα, κάποτε ήταν στη Γερμανία. Οκ. Okay. Τι ωραία αργομιστία κάνουνε. Τι ωραία. Και, δηλαδή, τώρα στην Ελλάδα αυτό πόσοι μέρε το έχουν. Νομίζω πρέπει να είναι μόνιμα, φίλε. Δεν είναι... είναι μόνιμα. Έτσι νομίζω. Τον είχα πετύχει στο φιλικό του Άρη με την Ξάνθη. Και αυτό γενικά ασχολείται κιόλα, ναι. Είχε έρθει και παρακολούθησε το παιχνίδι. Εκεί που ήταν και ο τέτοιο. Ο... Είναι και από εκεί βέβαια αυτό. Ο Γκυρτζίκη. Πω. Ναι, ναι, ναι. Άλλο νέο φέρελπη παράγοντα τελικού ποδοσφαίρου. Βέβαια. Τέλο πάντων. Λοιπόν, 2-1 από την εθνική. Τελείωσε και η Αγγλία, νομίζω τελείωσε. Στο 1-0, ναι. Ολοκληρώθηκε. Δεν έχει τελικό, ρε φίλε. Εκεί πέρα πάνω τι λέει, ρε φίλε. Φτάσαμε 12 η ώρα. Τι παίζουν ακόμα. Βλέπει εδώ πέρα γράφει τελικό. Όχι, δεν βλέπω, αλλά δεν βλέπω να γράφει χρόνο από τίποτα. Οπότε μάλλον τελείωσε. Στι 10. Όπου να είναι τελειώνει, λογικά. Θα έχει okay. τελειώσει. Αυτή η επιτυχία του Nations League είναι μόνο στην Ευρώπη. Ναι, είναι UEFA Nations League. Δεν έχουν και άλλοι τέτοια τεχνικά. Ναι, εντάξει. Ναι. Είπα, επειδή ήταν τόσο καλό, αποφασίσαμε να το κρατήσουμε εμείς μεταξύ μας στο χωριό. Ναι. Τρομερά πράγματα. Μάλιστα. Τώρα από τότε τι πήγες διαβάσεις. Αυτές τι. Πήγα να διαβάσω, φίλε, δεν έχει τίποτα. Τη λάσπη σαν ανεμιστήραν, έχω πω. Okay. Αποθέωσε Μαχμούντ Αμπντούλ Ραούφ ο Σκέιλ, βλέπω. Άλεξ Σκέιλ, παιχτάρα. Σκοταδισμό κανονικά. Με το εκπληκτικό βέβαια βίντεο. Παιχτάρα. Θα βάζουμε και τέτοια βίντεο στην εκπομπή με το να ύμνηστο το Συρίγο. Που ήταν ένα Ολυμπιακό άριστο σεφ και ναι. τον έχει περάσει γενναίες 14 στο Σύριγκο στο πρώτο ημίχρονο. Δεν θα κάνει ακουμπή μόνο με τέτοιο. και στο δεύτερο ημίχρονο που σκύλε τα βάζω παντού, έχει έρθει απόλυτη αποθέωση. Είναι κλοπή. Ω, είναι κλοπή. Και τον έχει περάσει το σκύλε, δηλαδή ούτε να του είχε φάει λεφτά. Ναι. Θεός χωρίς τον. Παιχτάρα ήταν ο σκύλε. Μεγάλη παιχτάρα. Μεγάλη παιχτάρα, αλλά ήταν αυτό ο παίχτη όπου τη μια μέρα μπορεί να σου έβαζε τα πάντα και την άλλη θα έχανε τα πάντα. Όχι, παιχτάρα ήταν. Φίλιππα Σερίγκο. Μεγάλη. Μεγάλη στον τερδίο. Μίλα λοιπόν. Μίλα επιτέλου. Γεια σα κύριε Φίλιππα. Λοιπόν. Αυτά είναι η Κοπαδόπουλε δηλαδή για πρώτη κομπή. Για πρώτη κομπή νομίζω. Πολύ καλά τα πήγε, φίλε. Μπράβο. Ήταν καλά. Ο Νίκο Μοσχοβή είναι ακόμα όρθιο. Λοιπόν, γενικά θα το πάμε κάπω έτσι για να ξέρετε.
με λίγο ρεπορτάζ έτσι την πρώτη ώρα και αρκετό χαβαλέ. Θα το φτιάξουμε το concept σιγά σιγά. Έχω έτσι ένα ιντερνετικό καφενείο στο μυαλό μου που θέλω να κάνουμε, να το φτιάξουμε ραδιοφωνικά. Δεν ξέρω κατά πόσο γίνεται τόσο πολύ τραβηγμένο. Σε normal πλαίσια θα κινηθούμε εμείς, όπως καταλαβαίνετε. Γενικά μπαίνοντας στη σεζόν θα είναι και λίγο πιο σπαστές εκπομπές, όχι με Champions League μπασκετικό, αν είναι και ο Άρης μέσα εκεί και τρίτες και τετάρτες είναι πιθανό να υπάρχουν παιχνίδια όταν θα είναι αργά και με τα Europa League της πέμπτης του ΠΑΟΚ. Αλλά γενικά θα κρατήσουμε ένα ρυθμό, έναν ιρμό και θα έχουμε να λέμε αρκετά μέσα σε αυτό το δίωρο και με στοίχημα και με τα πάντα. Ουσιαστικά είμαστε μία σούμα της ημέρας, κάπως έτσι σκεφτείτε το. Ωραία. Με ό,τι δισογραφία υπάρχει. Ένα με γεμελέ. Ναι, οκ. Okay. Τώρα εντάξει, οι μέρες είναι χαλαρές κι αλλιώς λόγω του ότι δεν υπάρχει πρωτάθλημα, υπάρχει αυτή η διακοπή, αλλά και ακόμα δεν έχουμε μπει και μέσα σε ζώνη. Έτσι, μόνο το ποδόσφαιρο ξεκινήσει, ούτε μπάσκετ έχουμε ακόμα, ούτε τίποτα. Οπότε πιο πολύ μπαίνοντας σε σεζόν θα έχουμε να πούμε πολλά, πολλά περισσότερα. Λοιπόν, οπότε να κλείσουμε σιγά σιγά. Ακολουθεί ζούγκλα. Βεβαίως. Με Γιώργο Ζαγόρα. Η οποία θεωρητικά τελειώνει στις 2 η ώρα. Θεωρητικά. Δεν έχει... Σίγουρα. Δεν ξέρω πόσα χρόνια έχω περάσει την τελευταία φορά που τελείωσε στις 2 η ώρα αυτή η εκπομπή. Είναι και αυτό ένα πολύ καλό. Παρακαλώ τέτοια μηνύματα να μην έρχονται τέτοια ώρα στην εκπομπή τώρα που δεν μπορώ να τα διαβάσω. Τι έγινε. Ωραία. Τι έγινε. Ένα, δηλαδή τώρα αυτό ο αλήτης θέλει εδώ πέρα, κατάλαβε. Μηνύματα τα οποία χαλάνε και τον ρυθμό των σκέψεών μας. Δεν ήταν ωραία όμως να το διαβάζαμε και αυτά τα μηνύματα να φύγει στην εκπομπή. Στη δονούσα και μου το έπαιζε θεούσα. Καλό είναι. Λοιπόν, τα λέμε και πάλι αύριο, λίγο μετά από τις 10 και κάτι εκεί πέρα. Να είστε καλά και να έχετε ένα όμορφο βράδυ.